Καλή σας μέρα. Σας καλωσορίζουμε σε αυτήν τη σημερινή ημερίδα, εκδήλωση, ενημέρωσης. Ο Υπουργός θα ήθελε να κάνει και εκείνος ένα χαιρετισμό, αλλά σήμερα βρίσκεται εκτός Αθηνών, στο αναπτυξιακό συνέδριο της Ηπείρου, και έτσι εγώ, λέγομαι Τρίμη, μεταφέρω τον χαιρετισμό του. Είναι για μας πάρα πολύ σημαντικό το ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες σαν και αυτή του Ιδρύματος Ελευθερίου Βενιζέλου. Υπάρχουν κάποιες παραδόσεις, εισαγωγικά, κάποιες συνήθειες στα ελληνικά σχολεία, που το Υπουργείο θέλει πάρα πολύ να τις αφήσουμε πίσω και να ξεκινήσουμε με έναν διαφορετικό τρόπο τη δουλειά στην τάξη. Μια από αυτές τις παραδόσεις είναι ότι το μάθημα στα ελληνικά σχολεία είναι πολύ δασκαλοκεντρικό. Είναι λίγη εκπαιδευτική και σε λίγα μαθήματα που εμπλέκουν τους μαθητές σε δραστηριότητες διερευνητικής μάθησης, παρότι τα αποτελέσματα της έρευνας και στη γνωστική ψυχολογία και στη διδακτική δείχνουν ότι αυτός ο τρόπος δουλειάς έχει πολύ πιο θετικά μαθησιακά αποτελέσματα, γιατί κινεί την περιέργεια και το ενδιαφέρον των μαθητών, γιατί βρίσκουν νόημα σε αυτό που γίνεται μέσα στην τάξη, εφόσον δεν είναι απλοί θεατές και ακροατές, και άρα διατηρούν τη συγκέντρωσή τους, αντιλαμβάνονται ό,τι τέλος πάντων διερευνούν καλύτερα και οικοδομούν τη γνώση, δεν την παραλαμβάνουν έτοιμη. Μια δεύτερη συνήθεια είναι ότι το μάθημα είναι πολύ βιβλιοκεντρικό. Και όταν λέω βιβλιοκεντρικό, αναφέρομαι στο σχολικό εγχειρίδιο, στο σχολικό βιβλίο. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που δεν γνωρίζουν ότι αυτό που είναι το επίσημο νομικό κείμενο για το περιεχόμενο κάθε μαθήματος είναι το πρόγραμμα σπουδών. Αυτό βγαίνει σε ΦΕΚ, δεν βγαίνει το βιβλίο σε ΦΕΚ. Και παρόλα αυτά θεωρούν ότι το περιεχόμενο του μαθήματος είναι το σχολικό βιβλίο. Και έτσι το σχολικό βιβλίο δεν είναι εργαλείο και δεν είναι ένα από τα πολλά εργαλεία που μπορεί να αξιοποιήσει ο εκπαιδευτικός για να οθήσει τους μαθητές να ανακαλύψουν τη γνώση. Και βέβαια, επειδή ακριβώς είναι βιβλιοκεντρικό και δασκαλοκεντρικό, απουσιάζει τελείως η βιωματική μάθηση από τις περισσότερες σχολικές αίθουσες. Πρακτικές όπως τα χέρια πάνω στα πράγματα, hands on things, και άλλες βιωματικές μέθοδοι δεν αξιοποιούνται. Θα ήταν όμως πολύ ενδιαφέρον να δούμε πόσο διαφορετικό είναι το κλίμα σε μια τάξη που χρησιμοποιεί βιωματικές μεθόδους. Και βέβαια, αυτά όλα τα παραπάνω γίνονται ακόμα πιο, όχι ακόμα πιο, πάντως γίνονται ιδιαίτερα προβληματικά στο γνωστικό αντικείμενο της ιστορίας. Τα παιδιά δεν αντιλαμβάνονται ότι η ιστορία είναι αποτέλεσμα κάποιων ερευνών σε πηγές, προφορικές, γραπτές. Νομίζουμε ότι το βιβλίο λέει μια αλήθεια που είναι μοναδική αλήθεια, είναι μια αυθεντία το βιβλίο. Δεν αναπτύσσεται κριτική σκέψη, ούτε καν αναλυτική και συνθετική, γιατί ακριβώς δεν μαθαίνουν ιστορία μέσα από τις πηγές. Χαιρετίζουμε λοιπόν αυτή την πρωτοβουλία και της δημιουργίας του διδακτικού υλικού, που είναι στη λογική της διερευνητικής μάθησης και της βιωματικής μάθησης, αλλά και την πρωτοβουλία αυτό το υλικό, για αυτό το υλικό να γίνει ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Γιατί ως γνωστό υπάρχουν πολλά διδακτικά υλικά που θα μπορούσε να αξιοποιήσει κανείς,
Αλλά οι εκπαιδευτικοί δεν φτάνουν να ενημερωθούν για αυτά ώστε να μπορέσουν να τα αξιοποιήσουν. Εύχομαι λοιπόν καλή συνέχεια στην σημερινή εκδήλωση και στο σημερινό βιωματικό σεμινάριο στη συνέχεια για όσους από εσάς έχετε δηλώσει και παραμένετε. Και νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε. Καλημέρα και από μένα. Ονομάζομαι Αργυρό Βατσάκη και έρχομαι εκ μέρους του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Τρίμη για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την κυρία Τρίμη, τον κύριο Πολίτη και την κυρία Σκιαδαρέση για τη συνεργασία που είχαμε μέχρι να διοργανωθεί το σημερινό επιμορφωτικό σεμινάριο και μετά το βιωματικό εργαστήριο στη συνέχεια. Θα σας πω δύο λόγια για το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος, έτσι για να μάθετε ποιοι είμαστε και κυρίως τι δουλειά κάνουμε στον χώρο της εκπαίδευσης. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη και μετά τη σκυτάλη θα την πάρουν αυτοί που έχουν ασχοληθεί με τη μουσιοσκευή. Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Κυριάκου Βενιζέλος, στα 17 χρόνια παρουσίας του, έχει εδραιωθεί ως ένα σύγχρονο επιστημονικό κέντρο με πανελλήνια και διεθνή αναγνώριση, με την ανάληψη ερευνητικών προγραμμάτων και έργων ψηφιακού πολιτισμού, τη δραστηριοποίησή του στο χώρο της εκπαίδευσης, την ανάπτυξη συνεργασιών με ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενώ έχει να παρουσιάσει και ένα ιδιαίτερο αξιόλογο έργο και στον τομέα των εκδόσεων. Για την πραγματοποίηση των σκοπών του έχει συγκροτήσει και φυσικά συνεχίζει να το εμπλουτίζει το αρχείο και τη βιβλιοθήκη του. Έχει προχωρήσει στη συγκέντρωση, διάσωση και αξιοποίηση φωτογραφικού, οπτικοακουστικού και μουσιακού υλικού, ενώ ένας από τους διακηρυγμένους στόχους του αποτελεί ο ψηφιακός προσανατολισμός του στον τομέα της τεκμηρίωσης και της διάδοσης της πληροφορίας. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι το Ίδρυμα έχει συγκροτήσει ήδη ένα ενιαίο ψηφιακό αρχείο 65.000 τεκμηρίων. Πρόκειται για τεκμήρια τα οποία υπάρχει και η ψηφιακή τους εικόνα αλλά και τεκμηριωμένη η πληροφορία του αρχείου για τον Ελευθέριο Βενιζέλο και την ιστορία της περίοδου από τα μέσα του 19ου ως τα μέσα του 20ου αιώνα. Και όλο αυτό το υλικό είναι ελεύθερα προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος στον κάθε ερευνητή και κάθε ενδιαφερόμενο. Όσον αφορά τώρα το θέμα της εκπαίδευσης. Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του το 2000, το Ίδρυμα δίνει το δυναμικό του παρόν στον εκπαιδευτικό χώρο, με δράσεις που ανανεώνονται συνεχώς και απευθύνονται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Μιλάμε για εκδόσεις που εξιστορούν με ελκυστικό τρόπο σε μικρούς και μεγάλους τη ζωή και την εποχή μιας από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Αναφέρομαι στον εκπαιδευτικό φάκελο για την 6η Δημοτικού και στο συλλογικό τόμο για την 3η Γυμνασίου, δύο βιβλία τα οποία συνεκδόθηκαν από το Ίδρυμα Βενιζέλος και το Υπουργείο Παιδείας. Σύντομα θα κυκλοφορήσει και μία εικονογραφημένη ιστορία, ένα graphic novel για τη ζωή του Βενιζέλου που θα συνοδεύεται από διαδραστικές εφαρμογές. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό εγχείρημα, καθώς για πρώτη φορά θα κυκλοφορήσει στη χώρα μας μία εικονογραφημένη ιστορία που θα αφηγείται με ελκυστικό τρόπο για μικρούς και μεγάλους στην ιστορική διαδρομή μιας ιστορικής προσωπικότητας. Επίσης, το Ίδρυμα έχει θεσπίσει τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Δοκιμίου για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ο διαγωνισμός αυτός διενεργείται κατέτος, μετράει ήδη 15 χρόνια και απευθύνεται στους μαθητές της τρίτης τάξης των γυμνασίων όλης της χώρας. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η θεματική προσέγγιση της ζωής, του έργου και της εποχής του Βενιζέλου, με θέματα που σχετίζονται με την προσωπικότητα του Έλληνα πολιτικού, την αποτίμηση της παρουσίας του στην ελληνική πολιτική σκηνή και το διεθνές περιβάλλον ή το έργο των κυβερνήσεών του. Εδώ βλέπετε τον περσινό διαγωνισμό, το 15ο, ενώ ο φετινός, ο οποίος έχει προκηρυχτεί και έχει σταλεί λογικά η εγκύκλειος μέσω του Υπουργείου Παιδείας στα σχολεία, αφορά την επέτειο των 100 ετών από τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οπότε υπάρχει και το σχετικό θέμα να πραγματευτούν αυτή τη φορά οι μαθητές. Επίσης, το Ίδρυμα έχει αρκετές διαδραστικές εφαρμογές, οι οποίες είναι ελεύθερα διαθέσιμες μέσω του διαδικτυακού του τόπου. Μιλάμε για μαθήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για μαθητές και φοιτητές και ερευνητές και κάθε ενδιαφερόμενο φυσικά, με θέμα την ιστορία της περίοδου των αρχών του 20ου αιώνα. Μιλάμε για ένα διαδραστικό παιχνίδι ιστορίας που αφορά την οικία Μουσείο Βενιζέλου για μικρά και μεγάλα παιδιά, ενώ σύντομα θα αναρτηθεί και ένα ψηφιακό μουσείο προφορικής ιστορίας με τίτλο «Προφορικές μαρτυρίες για το Βενιζέλο σε διαδρομές μνήμης». Το έτος 2015
αποτελεί σταθμό για το Ίδρυμα, αποτέλεσε μάλλον σταθμό για το Ίδρυμα, λόγω της έναρξης λειτουργίας της ανακαινισμένης οικίας Μουσείου Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα Χανίων. Η οικία, το σπίτι του Βενιζέλου, ήταν επισκέψιμη από το 2000, ωστόσο το 2015, με την ολοκλήρωση της ανακαίνησής της, μετατράπηκε σε ένα σύγχρονο χώρο ιστορικής μνήμης με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Το μουσείο δεν είναι απλά ένα οικοδόμημα που περιλαμβάνει συλλογές ή την αυθεντική επίπλωση μιας άλλης εποχής, αλλά ως το αποτέλεσμα ενός συλλογικού και ολοκληρωμένου μουσιολογικού έργου, έχει τη δυνατότητα να ανακαλεί το παρελθόν, το οποίο με τη σειρά του προσδίδει στο μνημείο μεγάλη κοινωνική και πολιτική σημασία. Η μουσιακή διαδρομή περιλαμβάνει επισκέψιμα σημεία σταθμούς, 18 στο σύνολό τους, τα οποία περιλαμβάνουν αυθεντικό μουσιακό υλικό, ενώ χωριστά σημεία παρουσιάζουν τη δράση του Βενιζέλου ως επαναστάτη, πολιτικού, διπλωμάτη, ανθρώπου και μύθου, με πλούσιο εποπτικό υλικό και αυθεντικά μουσιακά αντικείμενα από τη συλλογή του Ιδρύματος. Τέλος, δύο αυτόνομα ξεχωριστά σημεία μέσα στο σπίτι του Βενιζέλου παρουσιάζουν τις δύο απόπειρες εναντίον του, αυτή του 1920 και τη δεύτερη του 1933, με αυθεντικά τεκμήρια της εποχής. Από την απόπειρα του 20 έχουμε τα ματωμένα εσώρουχα τα οποία φορούσε ο Βενιζέλος τη μέρα εκείνη, ενώ αντίστοιχα από την απόπειρα του 1933 έχουμε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο ίδιος και η σύζυγός του, η δεύτερη Έλενα Βενιζέλου, Έλενα Σκυλίτση Βενιζέλου, όπου φέρει τα σημάδια από τις 66 σφαίρες που είχε δεχτεί κατά την απόπειρα. Μέσα στο μουσείο τώρα λειτουργεί και ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Πρόκειται για την αίθουσα διαδραστικών εκθεμάτων και τεχνολογίας. Μία διαδραστική τεχνολογική έκθεση σε συνδυασμό με παραδοσιακά αλλά και πρωτότυπα παιχνίδια τεχνολογίας επιδιώκει να φέρει στο κοινό και ιδιαίτερα στα παιδιά, να φέρει τα παιδιά πιο κοντά στον κόσμο της ιστορίας, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη μουσιακή εμπειρία και την εμπέδωση της πληροφορίας. Παζλ, παιχνίδια μυστηρίου, παιχνίδια μεταμφίεσης, αφής, κρυπτόλεξα, κυνήγι θησαυρού προκαλούν την περιέργεια των παιδιών και δίνουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη γνώση δημιουργώντας κατάλληλες για την ηλικία τους καταστάσεις εξερεύνησης. Επίσης, στο χώρο του μουσείου, καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, εφαρμόζονται εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία συμμετέχουν γύρω στους 4 με 4.500 μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με βιωματικό τρόπο οι μαθητές καλούνται να δράσουν προκειμένου να γνωρίσουν την πολυδιάστατη προσωπικότητα του Έλληνα πολιτικού και το σπίτι που αποτέλεσε το χώρο της πολιτικής και κοινωνικής του δράσης για αρκετά χρόνια. Μαθαίνουν να υιοθετούν στάση υπευθυνότητας και σεβασμού απέναντι στο μνημείο, ενώ προσεγγίζουν και την καθημερινότητα της εποχής και τη συγκρίνουν με το σήμερα. Πρόκειται για προγράμματα εκπαιδευτικού δράματος, θεατρικού παιχνιδιού, οικαστικού και λογοτεχνικού υλικού και μουσιακής εκπαίδευσης και όλα αυτά για τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης εφαρμόζονται και βιωματικά σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και σε ενήλικες μαθητές, φοιτητές, γονείς και άλλες ηλικιακές ενήλικες μάλλον ομάδες με θέματα εκπαιδευτικού, ιστορικού και κοινωνικού περιεχομένου. Τέλος, έχουν σχεδιαστεί και ειδικές οικογενειακές δράσεις, οικογενειακά προγράμματα, στις οποίες παιδιά και γονείς έχουν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν με ένα εναλλακτικό τρόπο στην οικία Μουσείο Βενιζέλου. Μία οικογένεια, ωστόσο, μπορεί να πραγματοποιήσει και μία ανεξάρτητη επίσκεψη, χωρίς τη συνοδεία ξεναγού ή της μουσιοπαιδαγωγού, χρησιμοποιώντας ένα από τα δανειστικά σακίδια του μουσείου, τα οποία περιλαμβάνουν παιχνίδια και δραστηριότητες με βάση τα εκθέματά του, οι οποίες προϋποθέτουν τη συνεργασία και την αλληλοϋποστήριξη όλων των μελών της οικογένειας. Η μουσιοσκευή, την οποία ήρθατε να παρακολουθήσετε σήμερα και να δείτε περί τίνος πρόκειται, με τίτλο «Μεταφιλικωτά των αισθημάτων Ελευθέριος Κυριάκου Βενιζέλος», είναι και το αντικείμενο της σημερινής μας συνάντησης, συμπυκνώνει τη φιλοσοφία των προγραμμάτων μας και την πολυετή μας εμπειρία. Και φυσικά το έργο της μουσιοσκευής στο σύνολό του είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας από τη μια βέβαια της παιδαγωγικής οπτικής αλλά και της τεκμηριωμένης ιστορικής πληροφορίας και του πλούσιου αρχαιακού, οικαστικού και μουσιακού υλικού από το αρχείο του Ιδρύματος. Κάπου εδώ εγώ ολοκληρώνω και αφού σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας για μία ακόμη φορά και το Υπουργείο Παιδείας πάλι για τη συνεργασία, θα σας παρουσιάσω και θα σας πω ποιοι είναι αυτοί οι υπεύθυνοι, ποια είναι η τετραμελής ομάδα που είναι υπεύθυνη για τη μελέτη και το σχεδιασμό της μουσιοσκευής. Πρόκειται για τη συνάδελφό μου και τη μουσιοπαιδαγωγό του Εθνικού Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος, τη Ρία τη Μαρκουλάκη,
και του συνεργάτη τη στο συγκεκριμένο έργο, τη Χαρά την Ανδρεάδου, σχολική σύμβουλο πρωτοβάθμια εκπαίδευση Χανίων, την κυρία Μαρία Δρακάκη, σχολική σύμβουλο πρωτοβάθμια εκπαίδευση Ηρακλείου, και τον κύριο Κώστα Μανολάκη, εκπαιδευτικό. Σα ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Μαρία Μαρκουλάκη και είμαι μουσιοπαιδαγωγός. Είμαι υπεύθυνη των βιωματικών δράσεων για το σχεδιασμό και υλοποίηση των βιωματικών δράσεων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέρωσης Βενιζέλος. Οι βιωματικές μας δράσεις, οι οποίες ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο του 2008, απευθύνονται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η μουσιοσκευή που θα σας παρουσιάσω σήμερα έχει τίτλο «Μεταφιλικότητα των αισθημάτων», όπως συχνά υπέγραφε ο ίδιος ο Ελευθέριος Βενιζέλος στις επιστολές του. Η μουσιοσκευή μας εμπλουτίζει δημιουργικά τις βιωματικές μας δράσεις, οι οποίες μέσα από κατάλληλες παιδαγωγικές δραστηριότητες επιδιώκουν την ενεργή εμπλοκή των εκπαιδευόμενων στη διαδικασία της μάθησης. Τι ακριβώς όμως είναι η μουσιοσκευή και γιατί δημιουργήθηκε, τι περιλαμβάνει, ποιο είναι το παιδαγωγικό σενάριο που τη συνοδεύει, ποια είναι η φιλοσοφία και ποια η δομή του, πώς ακριβώς αξιοποιείται το υλικό της στην τάξη και τελικά πώς φτάνει η βαλίτσα για τον Ελευθέριο Βενιζέλο στο σχολείο. Τι είναι? Η μουσιοσκευή του Ιδρύματος είναι ένα σύνολο κινητού δανειστικού εκπαιδευτικού υλικού. Και γιατί δημιουργήθηκε? Η οικία Μουσείου Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα Χανίων. Η εμπειρία μας από την εφαρμογή των βιωματικών μας δράσεων και το θέμα μας κλείνονται σε μία βαλίτσα, σε μία μουσιοβαλίτσα. Και έτσι το μουσείο ταξιδεύει στο σχολείο και η μάθηση γίνεται ένα δημιουργικό παιχνίδι. Η μουσιοσκευή ως εκπαιδευτικό μέσο υποστηρίζει, συμβάλλει στην προσέγγιση θεμάτων σχετικών με το περιεχόμενό της από σχολικές ομάδες, των οποίων η πρόσβαση στο συγκεκριμένο μουσείο δεν είναι εφικτή. Το υλικό της μουσιοσκευής, το οποίο αναδεικνύει τα εκθέματα του μουσείου και το αρχαιακό υλικό του Ιδρύματος, επιχειρεί να περιγράψει και να σχολιάσει στους μαθητές την πολύπλευρη προσωπικότητα του Ελευθερίου Βενιζέλου και τις επιλογές ζωής και δράσης του. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει αντίγραφα 4 αυθεντικών αντικειμένων, τα οποία εκτίθενται στην οικία Μουσείου Ελευθερίου Βενιζέλου. Πρόκειται για τα χαρακτηριστικά γυαλιά οράσεως που φορά ο ίδιος ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ένα μετάλλιο με το πορτρέτο του στην πρόσθε όψη και την αναγραφή «Επαναστάτης στο Θέρισο 1905 στην οπίσθε όψη», την πένα με την οποία υπέγραψε στη δίκη των Σευρών το 1920 και τα εκλογικά σφαιρίδια, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως ψήφοι κατά την εκλογική διαδικασία στο 1923 και βρέθηκαν όταν ανοίχτηκε κάλπη στην Κρήτη επιχρυσωμένα, προφανώς από φανατικούς βενιζελικούς, για να δείξουν την έντονη πεποίθησή τους για την εκλογική νίκη του Ελευθερίου Βενιζέλου. Επίσης περιλαμβάνει αντίγραφα πρωτογενών και δευτερογενών πηγών, οπτικοακουστικό, αρχιακό και έντυπο υλικό από το αρχείο του Ιδρύματος, ιστορική χρονογραμμή με σημαντικά γεγονότα τα οποία σηματοδοτούν την πορεία ζωής του Ελευθερίου Βενιζέλου, που συνέβησαν σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο και τα οποία ταυτόχρονα συναντούν σημαντικά ιστορικά πρόσωπα, ιστορικές ανακαλύψεις και κοινωνικά γεγονότα, αναδεικνύοντας το ιστορικό, κοινωνικοπολιτιστικό και οικονομικό πλαίσιο της εποχής του Βενιζέλου. Τρισδιάστατες δομές, οι οποίες αξιοποιούνται από τους μαθητές και τις μαθήτριες για τη δημιουργία ενός μικρού μουσείου για τον Ελευθέριο Βενιζέλο στην τάξη, εκπαιδευτικό υλικό, εκπαιδευτικά φυλάδια, καρτέλες δραστηριοτήτων και άλλα, παιχνίδια, καθώς και οδηγό για τον εκπαιδευτικό με πρόταση μεταξύ άλλων εφαρμογής εκπαιδευτικού προγράμματος που αναδεικνύει όλο το υλικό περιεχόμενο της μουσιοσκευής στην τάξη. Τα περιεχόμενα της μουσιοσκευής οργανώνονται γύρω από ένα σενάριο μάθησης. Ποια είναι όμως η φιλοσοφία του προτινόμενου σενάριου? Προεπιλεγμένες έννοιες κλειδιά διατρέχουν τις ιστορικές αναζητήσεις των μαθητών και των μαθητριών στα περιεχόμενα της μουσιοσκευής. Ο άνθρωπος, ο Βενιζέλος,
ο χώρος, το σπίτι της ζωής του, ο χρόνος, η εποχή του, οι μαθητές με εργαλείο της πηγές ερευνούν και ερμηνεύουν το παρελθόν. Η σχολική τάξη διαμορφώνεται σταδιακά σε ένα μικρό μουσείο για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να δημιουργήσουν μέσα στην τάξη τους μία προσωρινή έκθεση για τον άνθρωπο, πολιτικό, επαναστάτη και διπλωμάτη Βενιζέλο, πτυχές της οποίας βασίζεται και η μουσεολογική προσέγγιση της οικίας Μουσείου Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα Χανίων. Ο σκοπός είναι διτός, αφενός να εξοικειωθούν με το ρόλο ενός σύγχρονου μουσείου, που είναι ανθρωποκεντρικός και επικοινωνιακός, και αφετέρου να βιώσουν ενδιαφέροντες ρόλους για τη δημιουργία μιας μουσιακής έκθεσης στο πλαίσιο της ανακαλυπτικής μάθησης. Να γίνουν ιστορικοί, ερευνητές, μουσιολόγοι, επιμελητές έκθεσης, καλλιτέχνες, εμψυχωτές και άλλα. Το προτινόμενο σενάριο είναι μία από τις διαδρομές τις οποίες μπορεί να ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός με τους μαθητές του στην τάξη του. Ποια είναι η δομή του σενάριου? Το προτινόμενο σενάριο οργανώνεται σε τρία μέρη. Πριν φτάσει η βαλίτσα στην τάξη, προετοιμάζομαι να την υποδεκτώ, η μουσιοσκευή στην τάξη και κλείνοντας τη μουσιοσκευή λίγο πριν την επιστροφή της. Κάθε μέρος υποστηρίζεται από αυτόνομες εκπαιδευτικές δράσεις διάρκειας 2 διδακτικών ωρών, εξυπηρετώντας συγχρόνως και το σχολικό πρόγραμμα. Κάθε εκπαιδευτική δράση υποστηρίζεται από αυτόνομες εκπαιδευτικές δραστηριότητες εξερεύνησης, δράσης, πειραματισμού, ανακάλυψης, εμφάνθησης και επέκτασης του υλικού της μουσιοσκευής. Η ευέλικτη δομή του σεναρίου επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να επιλέξει ποιες από τις δραστηριότητες θα εφαρμόσει στην τάξη του και πότε. Στο προτινόμενο σενάριο, πριν η μουσιοσκευή φτάσει στην τάξη, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να αναπτύξουν ένα προσωπικό διάλογο με αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Σύμφωνα με την πρόταση της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας του παιδαγωγικού σενάριου, ο εκπαιδευτικός μπαίνει στην τάξη με ένα κουτί στα χέρια του, στο οποίο έχει τοποθετήσει δικά του προσωπικά αντικείμενα. Ένα βιβλίο του, τα κλειδιά του, μια ταυτότητά του, οτιδήποτε συνδέει με την προσωπικότητα, μπορεί να συνδεθεί με την προσωπικότητά του ή τη ζωή του. Τα αντικείμενα είναι τόσο όσο και οι μαθητές του. Καλεί τους μαθητές του ένας-ένας να επιλέξει όποιο αντικείμενο θέλει και να παρουσιάσει στην τάξη τι καταλαβαίνει για τον ιδιοκτήτη του χρήστη του αντικειμένου μέσα από το αντικείμενο που επέλεξε. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, να μιλήσει στους συμμαθητές του για τον ίδιο του τον εκπαιδευτικό. Η εμπειρία και η επαφή μέσα από παιχνίδια καθημερινής χρήσης βοηθάει τους μαθητές να παρατηρήσουν πιο ελεύθερα τα δεδομένα που προσφέρει το ίδιο το αντικείμενο και να σκεφτούν περισσότερα ευέλικτα τους εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης και ερμηνείας του. Η εμπειρία αυτή αποτελεί απαραίτητη προετοιμασία, σημαντική προετοιμασία για την προσέγγιση και ερμηνεία και του μουσιακού αντικειμένου. Η προβολή των συναισθημάτων και των εμπειριών που αποκτήσαμε από αντικείμενα καθημερινής χρήσης εμπλουτίζει δημιουργικά την επαφή μας με τα μουσιακά αντικείμενα. Όταν τώρα η μουσιοσκευή φτάνει στην τάξη, η επεξεργασία του περιεχομένου της μουσιοσκευής γίνεται σταδιακά από τους μαθητές και τις μαθήτριες. Τα τέσσερα βασικά αντικείμενα αντίγραφα εκθεμάτων του μουσείου, τα γυαλιά οράσεως, το μετάλλιο, η πένα της υπογραφής της συνθήκης των Σευρών και τα εκλογικά σφαιρίδια, δεν αποκαλύπτονται από την αρχή στους μαθητές. Οι μαθητές τα ανακαλύπτουν μέσα από παιχνίδια παρατήρησης, αφής, φαντασίας και περιγραφής. Τα παιχνίδια αυτά αποτελούν τη μετάβαση από την επαφή με το καθημερινό αντικείμενο στα μουσιακά αντικείμενα, αντίγραφα των οποίων αποτελούν το υλικό της μουσιοσκευής, βρίσκονται μέσα στο υλικό της μουσιοσκευής. Στη συνέχεια, αξιοποιώντας πολυτροπικές πηγές, ανακαλύπτουν τα συστατικά στοιχεία των τεσσάρων μουσιακών αντικειμένων. Αποκαλύπτουν τα μυστικά και τις αλήθειες τους. Τα συνδέουν με τη ζωή του Ελευθερίου Βενιζέλου
και συγκεκριμένα με τις τέσσερις πτυχές της προσωπικότητάς του. Τον άνθρωπο, τον επαναστάτη, τον πολιτικό και τον διπλωμάτη Βενιζέλο. Και τα ερμηνεύουν στο πλαίσιο της εποχής του, αλλά και της σημερινής εποχής. Επιλέγουν συμπληρωματικές πηγές για να τεκμηριώσουν τις ιστορίες που αφηγούνται τα μουσιακά αντίγραφα ως μουσιακά εκθέματα. Προσεγγίζουν την έννοια του ιστορικού χρόνου μέσα από ένα χρονοδιάγραμμα επί τραπέζιο παιχνίδι, το οποίο τους επιτρέπει να οικειοποιηθούν τις διαστάσεις του και την πολυπλοκότητά του και να κατανοήσουν τον τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο χρόνο σε σχέση με τα χρόνια ζωής του Ελευθερίου Βενιζέλου. Για να ολοκληρώσουν τελικά το ταξίδι της με τη μουσιοσκευή, με τη δημιουργία μιας μουσιακής έκθεσης για τον Ελευθέρω Βενιζέλο στην τάξη τους, μιας έκθεσης η οποία αναδεικνύει όλο το υλικό περιεχόμενο της μουσιοσκευής, το οποίο δούλεψαν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής τους. Και κλείνοντας τη μουσιοσκευή, λίγο πριν την επιστρέψουν, να αποτυπώσουν τα συναισθήματά τους και τις σκέψεις τους από την εμπειρία που βίωσαν με την εφαρμογή της μουσιοσκευής στην τάξη τους στο ημερολόγιο εντυπώσεων της μουσιοσκευής, ενώ με μια φωτογραφία της σχολικής τους ομάδας, της σχολικής τους τάξης, μπροστά από ένα μνημείο για τον Ελευθέρω Βενιζέλο του τόπου τους, να καταθέσουν τη δική τους φραγίδα από την τάξη τους και τον τόπο τους στο ταξίδι της μουσιοσκευής. Με τη μουσιοσκευή με τα φιλικοτά των αισθημάτων Ελευθέρως Βενιζέλος, η οικία Μουσείου Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα Χανίων ταξιδεύει στα σχολεία ολόκληρης της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ομογένειας. Το ταξίδι της μουσιοσκευής ξεκινά με πρώτους σταθμούς στην Αθήνα, το Ηράκλειο και τη Θεσσαλονίκη. Για την καλύτερη εφαρμογή του έργου προηγείται η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που θα παραλάβουν το υλικό της μουσιοσκευής πριν το εφαρμόσουν στην τάξη τους, έτσι ώστε να επιτευχθεί όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίησή του με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων. Η μουσιοσκευή του Ιδρύματος, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του, δανείζεται στα σχολεία δωρεάν, οι σχολικές μονάδες επιβαρύνονται μόνο με τα έξοδα μεταφοράς του υλικού, δανείζεται για 4 εβδομάδες σε κάθε σχολείο, έως 4 εβδομάδες, έτσι ώστε να υπάρχει άνεση χρόνου για την αξιοποίηση του υλικού της. Για την παραλαβή του υλικού απαραίτητη είναι μια αίτηση δανεισμού που γεγραμμένη από τον υπεύθυνο για τον εκπαιδευτικό δανεισμό. Με τα φιλικοτά των αισθημάτων, ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα και από μένα. Χαίρομαι πρώτα απ' όλα γιατί συνομιλούμε ως εκπαιδευτικοί και ως εκπαιδευτικοί που θέλουμε να διδάξουμε την ιστορία αλλιώς. Μια τέτοια αφορμή δίνει και η μουσιοσκευή για την οποία δουλέψαμε περίπου 2 χρόνια και από σήμερα η επίσημη πρώτη είναι αυτής εκπαιδευτικούς αρχίζει το ταξίδι της.
Φυσικά όλα αυτά που δημιουργούνται κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Άρα όταν θα φτάσει η ώρα να αξιολογήσουμε πια από την πράξη αυτό το υλικό, θα δούμε πού πήγε καλά, πού θέλει βελτίωση και εδώ είμαστε για να επικαιροποιήσουμε όσα σκεφτήκαμε όταν τη σχεδιάζαμε οι τέσσερις μας. Πολύ σημαντική παράμετρος αυτής της δουλειάς είναι ότι είμαστε παιδαγωγοί πρώτα απ' όλα. Μαζί με τις άλλες μας ιδιότητες, είμαστε ιστορικοί, είμαστε μουσιοπαιδαγωγοί, αρχαιολόγοι, οπότε αυτό βοήθησε πάρα πολύ να δούμε και από διαφορετικές οπτικές γωνίες αυτό το υλικό που βρίσκεται μέσα σε αυτή τη βαλίτσα. Στη σημερινή συνάντηση, αυτό που έχω αναλάβει από την ομάδα είναι να σας παρουσιάσω τη σχέση των ιστορικών πηγών με αυτή τη μουσιοσκευή, πώς δουλεύουν, ποιο είναι το θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο σκεφτήκαμε να αξιοποιήσουμε τις ιστορικές πηγές και θα ξεκινήσω με ένα ερώτημα που μπορεί να μην είναι και ρητορικό, αλλά γιατί όχι να συμμετέχετε κι εσείς σε αυτή την παρουσίαση από τώρα. Όταν σχεδιάζουμε μια έρευνα για το παρελθόν, ποιο πιστεύετε ότι είναι το απαραίτητο συστατικό αυτής της έρευνας? Είναι οι ιστορικές πηγές? Ή μπορούμε να κάνουμε μια έρευνα χωρίς αυτές? Θέλετε να συμμετέχετε έτσι να ακουστούν 2-3 τοποθετήσεις? Λοιπόν, με ακούγουμε μια χαρά, να σας καλωσορίσουμε κι εμείς, ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε. Λοιπόν, λέγαμε για τις πηγές. Νομίζω ότι αν θέλουμε να προσεγγίσουμε ένα τμήμα της ιστορίας μέσα στην τάξη, θα ήταν πάρα πολύ βοηθητικό να έχουμε πρόσβαση, αν γίνεται, και σε πρωτογενείς πηγές, αλλά αν δεν γίνεται αυτό εκ των πραγμάτων λόγω απόστασης ή λόγω δυσκολίας μετακίνησης των μαθητών, σε δευτερογενείς πηγές. Τώρα εδώ, από ό,τι βλέπουμε τη βαλίτσα, έχουμε τη δυνατότητα μέσα στην τάξη να έχουμε πρωτογενές υλικό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να το εντάξουμε στο μάθημα για να γίνει πιο βιωματικό το κεφάλαιο που έχουμε να παραδώσουμε. Ωραία. Ας ακούσουμε και μια άλλη τοποθέτηση, αν θέλει κάποιος να συμμετέχει, κάποια. Καλημέρα, Ριτζόνη λέγαμε. Είμαι από το Πανεπιστήμιο Παλαιοφιλίου και κάνω και στο Λύκειο. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω, εκτός από την πρωτοβάθμια, να εισηγηθείτε έτσι θέματα για δευτεροβάθμια, γιατί έβλεπα στις φωτογραφίες παιδιά περισσότερο της πρωτοβάθμιας. Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, προκειμένου να δώσουμε στα παιδιά και να τα ευαισθητοποιήσουμε σε κάποιες προσωπικότητες ή γεγονότα της οποιαδήποτε εποχής, νομίζω ότι πρέπει το βιβλίο, εντάξει, όπως είπατε, λέει κάποια γεγονότα, απλώς ανατρέχουμε σε βιβλία, πηγές, διαδίκτυο και προβάλλουμε στα παιδιά, εφόσον αναζητήσουμε και ψάξουμε κάποια βιντεάκια της εποχής ή ανθρώπους οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με το θέμα. Κάνουμε επιλογή των πιο ουσιαστικών και θεμάτων που δεν θα κουράσουν τα παιδιά. Γιατί όταν έχω μπροστά μου, ας πούμε, μαθητές της δευτεροβάθμιας και είναι στην ηλικία, ας πούμε, των 15 χρονών, πρέπει να ξέρουμε να αξιολογήσουμε αυτό το οποίο θα δώσει στα παιδιά, θα τα κερδίσει χωρίς να τα κουράσει. Σίγουρα με τον τρόπο αυτό, σε οποιοδήποτε μάθημα τα παιδιά αποδίδουν διαφορετικά. Δεν το συζητάμε. Απλώς όμως κάποιες φορές για το βιβλίο να μας συγχωρηθεί, το ακολουθούμε, διότι είναι και το θέμα της διαδικασίας των εξετάσεων. Οπότε εκεί πρέπει στα παιδιά να εξηγήσουμε για ποιο λόγο εκείνο και εκείνο το λέει στο βιβλίο. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε όλα τα μαθήματα χωρίς να έχουμε περιορισμούς ωρών. Είναι το θέμα του χρόνου που μας απασχολεί εμάς τους καθηγητές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σχεδιάζουμε το παρελθόν και χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τις πηγές. Ακούστηκαν αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Αυτό που
πρέπει να σας πούμε περιοριστικά είναι ότι αυτή η βαλίτσα δεν απαντάει στο κομμάτι του πώς μπορούμε να πάρουμε ένα καλύτερο βαθμό ή να γράψουμε καλύτερες πανελλαδικές εξετάσεις. Όμως απαντάει σίγουρα στο πώς μπορούμε να σκεφτούμε ιστορικά για το παρελθόν, ποιοι τρόποι υπάρχουν για να το αγαπήσουμε, άρα κάνοντας την ιστορία αλλιώς να δούμε ότι η ιστορία βγαίνει από ένα σχολικό εγχειρίδιο, μπορούμε να τη συναντήσουμε παντού γύρω μας, συνδέει το παρόν μας, το κάθε παρόν με το παρελθόν, άρα αυτό από πολύ μικρή ηλικία μέχρι μεγαλύτερη, μέχρι την πρώτη ηλικία περίπου που απευθύνεται η μουσιοσκευή, είναι ζητήματα και ερωτήματα που μπορούν να τεθούν και φυσικά να αναπτυχθούν περισσότερο από εσάς και με μια δική σας διδακτική πρόταση πάνω στο υλικό που προτείνει η βαλίτσα. Οι πηγές λοιπόν είναι αυτές που επιτρέπουν πρώτα απ' όλα να ζωντανέψει το παρελθόν. Από την άλλη αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι επιτρέπουν να έχουμε ένα ιστορικό παρελθόν, δηλαδή βοηθούν στην ιστορικοποίηση του παρελθόντος. Ένα τρίτο στοιχείο είναι ότι μας δίνουν τη δυνατότητα να γίνουμε αντικείμενο έρευνας. Επομένως, όσες πηγές έχουμε μέσα στη μουσοσκευή αλλά και άλλες, γιατί προτείνεται και συμπληρωματικό υλικό, μπορούν να μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε ερευνητικά πρωτόκολλα ανάλογα με την ηλικία των παιδιών. Επίσης, μπορούμε να βοηθήσουμε το κομμάτι της ιστορικής αφήγησης, να μελετήσουμε, φυσικά εμείς να διδάξουμε και οι μαθητές μας, οι μαθητριές μας να μάθουν. Τι καλύτερο να ξεκινήσω από ένα βιβλίο που μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εκεί ακριβώς που η κοινωνική ιστορία προσπαθούσε να πάρει το κομμάτι της τα πράγματα και είχαμε τις πρώτες διαμάχες και συγκρούσεις για την ιστορία, τις πρώτες εντός εισαγωγικών, μεταπολεμικές ας πούμε. Εκεί λοιπόν που πήγαινε να πάρει το κομμάτι της, ο Λουσιέν Φάμπρ έγραψε αυτό και έβαλε στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Νομίζω ότι είναι μια πηγή κι αυτή που μπορεί με τον καλύτερο τρόπο να συνδέσει αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε στη μουσιοσκευή, να εστιάσουμε στην ιστορική προσωπικότητα, στη δική μας περίπτωση στον Ελευθέριο Βενιζέλο, και να δούμε ότι οι άνθρωποι είναι το μοναδικό αντικείμενο της ιστορίας. Μιας ιστορίας που δεν ενδιαφέρεται για έναν αφηρημένο αιώνιο απαράλλαχτο στη συγκρότησή του και διαρκώς ταυτόσιμο με τον εαυτό του άνθρωπο, αλλά για τους ανθρώπους στο πλαίσιο των κοινωνιών των οποίων είναι μέλη. Ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους, μέλη αυτών των κοινωνιών, σε μια συγκεκριμένη στην εξέλιξή τους εποχή. Για τους ανθρώπους με διάφορες αρμοδιότητες, διαφορετικές δραστηριότητες, ενασχολήσεις και ποικίλες τάσεις, οι οποίες αναμειγνύονται, συναντώνται, συγκρούονται και καταλήγουν να συνάψουν μεταξύ τους συμβιβαστική ειρήνη. Ένα modus vivendi που ονομάζεται ζωή. Μήπως δεν τα έχει όλα αυτά η ζωή του Ελευθερίου Βενιζέλου? Απ' όλα είχε. Ένα δεύτερο κομμάτι που μας απασχόλησε προσπαθώντας να σχεδιάσουμε αυτό το έργο ήταν στη σχέση του παρόντος των εκπαιδευτικών με την ιστορία αλλά και του παρόντος των μαθητών και στην συνομιλία αυτή του παρόντος με το παρελθόν αλλά γιατί όχι και του μέλλοντος με το δικό μας παρόν. Εκεί λοιπόν δύο θεωρητικές παραδοχές που θα τις δείτε στην ανάπτυξη κρύβονται πίσω από τις λέξεις, από το σχεδιασμό. Είναι πρώτα απ' όλα η αποκατάσταση αυτή του ζωτικού δεσμού ανάμεσα στα έργα των ανθρώπων του παρελθόντος και στα ενδιαφέροντα του παρόντος κάθε φορά. Μήπως τελικά από εδώ ξεκινάνε και τα ζητήματα γιατί οι μαθητές μας δεν ενδιαφέρονται πολύ για την ιστορία. Και επίσης για τη σχέση με το παρελθόν, η οποία μεταβάλλεται κατά κούν κάθε φορά που αλλάζει και το παράδειγμα. Επομένως, αυτή η νοηματοδότηση είναι ανοιχτή και αυτό θα το δείτε και μέσα στη μουσιοσκευή. Εμείς προτείνουμε, υπάρχει ένα υλικό, προτείνουμε τον τρόπο που θα το δουλέψετε, αλλά ταυτόχρονα σας ανοίγουμε πολλούς δρόμους για να βρείτε αυτό που ταιριάζει στην τάξη σας, στην ομάδα σας. Και τότε ανάμεσά σας βρίσκονται καθηγητές γενικού λυκείου, επαγγελματικού, εσπερινού, διαπολιτισμικού και δάσκαλοι, αλλά ακόμα και κάποιες άλλες ειδικότητες εκτός από φιλολόγους. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά για το ταξίδι της μουσιοσκευής και είναι κάτι που θα το υποστηρίξουμε και στη συνέχεια κάθε φορά που θα μιλάμε με εκπαιδευτικούς. Για να μιλήσουμε για πηγές. Κάθε πηγή από αυτές που βλέπετε λέει τη δική της ιστορία.
Το κουτάκι αυτό το παλιό του καφέ είναι ανάμεσα στις πηγές που υπάρχουν στην οικία Μουσείου Ελευθερίου Βενιζέλου και στην θεματική ενότητα μύθος και στην ουσία δουλεύει και τα ζητήματα αναπαραστάσεων. Να ένα θέμα που είναι πολύ, θα έλεγα, ενδιαφέρον να δουλευτεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο Βενιζέλος είναι παντού γύρω μας. Εδώ πρέπει να σας πω ότι έκανα έτσι μια γύρα, θα σας το πω έτσι απλά, και υπάρχουν τόσα πολλά ονόματα οδών, μέχρι και το αεροδρόμιο μας εδώ στην Αθήνα έχει αυτό το όνομα, θεατρικές παραστάσεις, μέχρι πρόσφατα είχαμε θεατρικές παραστάσεις που προσπαθούν να διερευνήσουν όψεις του ιστορικού προσώπου και πολλά άλλα. Όλα αυτά τώρα, αν μπορέσουμε να τα βάλουμε σε μία διαφάνεια για να αποτυπώσουμε όλο αυτό που μας ενδιαφέρει στη νέα σημαντική της ιστορικής εκπαίδευσης, είναι ότι πέρα από τη σχέση παρόντος-παρελθόντος, ένα δεύτερο σημείο που θέλουμε να διερευνήσουμε είναι η μέθοδη. Είναι μία η μέθοδος που κάνουμε ιστορία. Είναι αυτή που προτείνεται από μία συγκεκριμένη αφήγηση και μία συγκεκριμένη λογική ενός σχολικού εγχειριδίου ή είναι κάτι παραπάνω και κάτι άλλο. Το δεύτερο είναι μέσα από το παράδειγμα όπως αυτό της μουσιοσκευής να σκεφτούμε ποιους τρόπους ανανέωσης γύρω από τη διδακτική του μαθήματος έχουμε. Άρα εκτός από τη μουσιοσκευή υπάρχουν και άλλοι. Μπορώ να σας προτείνω ήδη έναν που χρειάζεται μια διερεύνηση παραπάνω γιατί έχουμε συνέχεια νέα παραγόμενα. Είναι τα μαθησιακά αντικείμενα που ανεβαίνουν στο φωτόδεντρο, οι οποίες είναι αυτόνομες οντότητες που δίνουν πολύ καλό, θα έλεγα, περιθώριο να φτιάξουμε τα δικά μας σενάρια πάνω σε διάφορα θέματα της ιστορίας. Όλα αυτά γιατί, προσπαθώντας να δούμε από τη μία αν καταφέρνουμε κάτι στα ζητήματα ιστορικής κατανόησης, εδώ είμαστε, φαντάζομαι, όλοι εκπαιδευτικοί, οι περισσότεροι, άρα ξέρετε πολύ καλά γιατί μιλάμε. Αν επιτυγχάνεται η ιστορική μάθηση μέσα από τη διαδικασία αυτή, οι μαθητές μας μαθαίνουν τι και μαθαίνουν γιατί. Αυτά είναι δύο κρίσιμα ερωτήματα στη διαδικασία. Το ζητούμενο σε αυτήν τη διεργασία είναι να καταφέρουμε στους δύο αυτούς άκρους να έχουμε ιστορική γνώση. Τα τέσσερα στοιχεία που βλέπετε κάτω και δουλεύονται περισσότερο ή λιγότερο ή καθόλου στο ελληνικό σχολείο είναι ναι περιεχόμενα, με την κατάλληλη μέθοδο ή με πολλές μεθόδους κάθε φορά, ποιες δεξιότητες, ανάλογα και με την ηλικιακή ομάδα, ας βάλω μια παράμετρο των παιδιών, και βέβαια θα συζητήσουμε ποτέ και σε αυτό το μάθημα πώς θα κάνουμε νεολογική μάθηση στην εκπαίδευση, που είναι ένα κομμάτι, η νεολογική μάθηση στην ιστορία, που δεν το έχουμε προσέξει αρκετά. Εδώ δίνεται η δυνατότητα μέσα από αυτό το έργο να κάνουμε και νεολογική μάθηση. Όπως ακούστηκε ήδη, αλλά θα ήθελα να το τονίσω, πήραμε υλικό, οι ιστορικές μας πηγές έρχονται από δύο περιβάλλοντα. Το ένα περιβάλλον είναι το ίδιο το μουσείο. Άρα, η επιλεκτική χρήση των πηγών στο μουσείο, γιατί όπως ξέρετε, στο μουσείο εμφανίζεται ένα κομμάτι των πηγών που αφορούν τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Από αυτές τις πηγές, λοιπόν, ξαναεπιλέξαμε, το μεθοδολογικό που λέγαμε πριν, ξαναεπιλέξαμε εμείς κάποιες πηγές και τις έχουμε βάλει μέσα στη βαλίτσα. Εσείς ανάλογα με το πώς θα τη διαχειριστείτε, ακόμα και αν κάποιοι από εσάς με μεγαλύτερα παιδιά επισκεφθούν το μουσείο, μπορούν να αλλάξουν τις πηγές. Μπορούν να τις υποκαταστήσουν, μπορούν να κάνουν άλλες επιλογές. Αυτό μπορείτε να το κερδίσετε γιατί όλο το υλικό είναι ψηφιοποιημένο στο δεύτερο χώρο που βρήκαμε τις ιστορικές μας πηγές, στο Ιστορικό Αρχείο του Ιδρύματος. Στη συνέχεια θα σας δώσω και το σχετικό σύνδεσμο όπου μπορείτε να βρείτε όλες τις πηγές εύκολα, να κάτι άλλο που διεκδικούσαμε χρόνια. Ποιος μπορούσε να πάει εύκολα με τα παιδιά σε ένα ιστορικό αρχείο και να δουλέψει. Η ψηφιοποίηση των πηγών μας δίνει αυτή τη δυνατότητα, άρα μένουμε στο κομμάτι, στο ποια μέθοδο, με ποιο τρόπο θα δουλέψουμε με τα παιδιά. Ήδη είδατε μία παρόμοια διαφάνεια και πριν. Εδώ στην ουσία, αυτό που βλέπετε όταν είναι αυτή η διεύθυνση, εδώ βρίσκονται τα ιστορικά αρχεία όλα,
και πηγαίνοντας από το μενού στην ειδική αναζήτηση αρχαιακό ξεφύλισμα, έχετε όλες τις συλλογές ταξινομημένες στις οποίες μπορείτε να κάνετε είτε την προσωπική σας είτε την ομαδική μαζί με τα παιδιά διερεύνηση. Από εδώ και εμείς έχουμε πάρει τις πηγές, κάνοντας και μία μετατεκμηρίωση, τις έχουμε εισαγάγει στην μουσιοσκευή. Εδώ λοιπόν μπορείτε να δείτε ότι τα ψηφιακά αρχεία που έχουμε στη διάθεσή μας είναι του Εθνικού Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος, της Οικίας Μουσείου, του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου, μέρος του ΕΛΙΑ είναι προσβάσιμο και από εδώ, έχει ψηφιοποιηθεί, και του Μουσείου Μπενάκη. Στο εσωτερικό αυτών των αποτυπώσεων εδώ, των αναγραφών, θα δείτε και ποιες επιμέρους συλλογές μπορείτε να προσεγγίσετε με τα παιδιά. Εδώ βλέπετε ενδεικτικά μια καρτέλα τεκμηρίωσης, από την οποία εμείς για τις ανάγκες διαχείρισης των ιστορικών πηγών μέσα στη μουσιοσκευή κάναμε μερικές επιλογές, γι' αυτό και σας μίλησα για μία μετατεκμηρίωση, γιατί η καρτέλα αυτή είναι, όπως καταλαβαίνετε, επαγγελματία ιστορικού, αρχαιονόμου, άρα βοηθάει πολύ όμως τα μεγαλύτερα παιδιά, επομένως θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν αυτές οι καρτέλες σε μεγαλύτερες ηλικίες και να δημιουργηθούν ή να αναδημιουργηθούν νέες με τα παιδιά μικρότερης ηλικίας με περιορισμένο υλικό. Οι θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται, όπως ακούσατε, είναι τέσσερις. Οι πηγές τώρα σε κάθε μία από αυτές τις θεματικές ενότητες αγγίζει τα θέματα που βλέπετε στη διαφάνεια. Στην ενότητα άνθρωπος επιχειρήσαμε να προβάλλουμε σε πρώτη φάση πηγές που αναφέρονται στην ταυτότητα του ατόμου, του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ένα δεύτερο στοιχείο που μας χρειαζόταν εδώ είναι να δούμε την οικογένεια, άρα πηγές που σχετίζονται με την οικογένεια, τις οικογένειες, αυτό σχετίζεται και με τους δύο γάμους του συγκεκριμένου προσώπου, τις σχέσεις του με τους φίλους του και με άλλους. Στην ενότητα πολιτικός επιχειρήσαμε να αποτυπώσουμε με τις πηγές που θα δουλέψουν τα παιδιά ενέργειες πολιτικές, πολιτική σκέψη και λόγο, και όπου μπορούσαμε να δούμε και κάποια ζητήματα αναπαραστάσεων. Στην ενότητα διπλωμάτης επίσης, στις πηγές αποτυπώνονται διπλωματικά γεγονότα, επίσης το ζήτημα της διπλωματικής σκέψης και του διπλωματικού λόγου του Βενιζέλου, όπου μίλησε κάθε φορά και από το εξωτερικό και τι είπε ακριβώς, απευθυνόμενος ένα παράδειγμα, παραδείγματος χάρη, και στους ομογενείς Αμερικής. Και επίσης εδώ το κομμάτι των ταξιδιών σε σχέση με τη διπλωματική του ιδιότητα. Και στην τέταρτη ενότητα, αυτή του επαναστάτη, πάλι μένουμε στο κομμάτι έτσι, ενεργειών, όπου φαινότανε αυτή η διάστασή του, επαναστατικής σκέψης και λόγου και σχέσεων με άτομα τα οποία είναι σε αυτό το χώρο. Οι καρτέλες της τεκμηρίωσης, ίσως θα τις δείτε και θα τις δούμε και στη συνέχεια στο βιωματικό μέρος της συνάντησης αυτής, βάζουμε πρωτόλια και ερωτήματα. Το πρωτόλια είναι γιατί στην ουσία προσπαθούν να μετασχηματίσουν το ερώτημα σε ιστορικό ερώτημα, και εδώ βέβαια εσείς έρχεστε αυτά τα ερωτήματα με βάση τις πηγές που έχετε, ακόμα και να τα αλλάξετε. Μας χρειάζονται όμως σε πρώτη φάση για να κάνουμε αυτό που λέμε την ευαισθητοποίηση και την πρώτη προσέγγιση. Ποιο πρόσωπο αφορούνται οι πηγές, με τι ασχολείται αυτό το πρόσωπο, ποια άλλα στοιχεία μπορείτε να συγκεντρώσετε για το πρόσωπο από τις πηγές που έχετε μπροστά σας, οι οποίες σε πρώτη φάση είναι 10. Αυτά τα ερωτήματα φτιάχνουν αυτό το πρώτο περιβάλλον που θέλουμε εμείς ιστορικής αναζήτησης. Όσο για την ιστορική μαθητεία, που είναι και το ζητούμενο, θα μπορούσαμε να το πούμε το ιστορικό εργαστήρι, ας το κρατήσουμε ιστορική μαθητεία, γιατί μας δίνει και μία διάρκεια στο χρόνο, άλλωστε όλοι μας μαθητεύουμε, ακόμα και τώρα και στα ζητήματα ιστορίας. Επιχειρούμε να δουλέψουμε με τα παιδιά σε 5 άξονες. Και εδώ απαντάω και στην κυρία Ριτσόνη και στο κομμάτι του πώς η δευτεροβάθμια μπορεί να εμπλακεί σε όλο αυτό το υλικό. Έχουμε να κάνουμε στην ουσία με 5 τόπους.
Ο πρώτος τόπος ο οποίος μας απασχολεί είναι ο τόπος εργασίας. Άρα εδώ έχουμε εκπαιδευτικούς και μαθητές που εργάζονται με μία μέθοδο πάνω σε ένα υλικό. Ο δεύτερος τόπος είναι ο τόπος, θα έλεγα, συλλογικού σχεδιασμού. Δεν εργαζόμαστε μόνο, άρα πρέπει όλοι μαζί να σχεδιάσουμε τον τρόπο που θα εργαστούμε. Εδώ βέβαια αυτό επαφίεται σε εσάς, αν θα είναι μία συλλογική διαδικασία ή θα είναι μία κατευθυνόμενη διαδικασία. Αυτό είναι θεματικό σας. Ο άλλος τόπος είναι ο τόπος κατάθεσης τεκμηρίων, η τράπεζα δηλαδή των δεδομένων μας. Έχουμε 10, στη συνέχεια έχουμε άλλα 30, αλλά μπορούμε να έχουμε ένα ολόκληρο ιστορικό αρχείο για να δούμε ποια υλικά μας χρειάζονται για να εργαστούμε και να σχεδιάσουμε. Ο τέταρτος τόπος είναι ο τόπος σκέψης. Πολύ ωραία εργαζόμαστε, αλλά ποια είναι η βασική ιδέα? Ποιο είναι το θέμα αυτό, το οποίο θα είναι το θέμα που θα απασχολήσει όλη την τάξη και να μας οδηγήσει κάπου? Και βέβαια, ο τελευταίος και ο δυσκολότερος και ίσως για μεγαλύτερα παιδιά είναι ο τόπος μνήμης. Πώς διαχειριζόμαστε τα ζητήματα της σχέσης μας, του καθενός μας, με την προσωπική του μνήμη πρώτα απ' όλα και με την ιστορική μνήμη, με την ευρύτερη έννοια, τη σχέση μνήμης στο παρόν και στο παρελθόν? Τελειώνω κάπως έτσι. Οι πηγές και οι ιστορίες τους, ανάλογα με το πώς θα τις διαχειριστούμε, υπάρχουν και έξω και μας περιμένουν όλους. Δείγμα όλης αυτής της, όλου αυτού του πλούτου βρίσκεται μέσα στη μουσιοσκευή. Και θα τελειώσω με μια πηγή, με μια πηγή του τοπίου, από τα Χανιά. Εκεί στο ακροτήρι βρίσκεται και γράφει ο τείχος αυτός. Είναι και τείχος, βολεύει και για μεγαλύτερα παιδιά, πόσα και πόσα έχουμε δει να γράφονται στους τείχους του Facebook. Λαμπρός το παράστημα, μεγαλοφυής, εξόχως ικανός να πραγματοποιεί τις αποφάσεις του, επετύχανε να προσαρμόζει εις το εθνικός συμφέρον την επιστήμη και τέχνη του πολιτεύεστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστίες προς το Υπουργείο, προς το Ίδρυμα και προς όλες εσάς και όλους τους λίγους άντρες που είναι στην αίθουσα εδώ, για την ευκαιρία που μας δίνετε να μοιραστούμε μαζί σας κάποιες σκέψεις που αφορούν τον Βενιζέλο ως διδακτικό αγαθό, μια σχέση που έχουμε ως εκπαιδευτικοί και ως γονείς παιδιών στο Λύκειο με την διδακτική της ιστορίας, και κάποιες γενικά προβληματισμούς, διλήμματα, δυσκολίες που είχαμε δημιουργώντας την μουσιοσκευή. Με αφορμή την ερώτηση της συναδέλφου, θα ήθελα να τονίσω ένα στοιχείο καινούργιο που μπαίνει στην εκπαίδευση του Λυκείου ειδικά. Είναι το στοιχείο της επιλογής. Κάτω εμείς, τα παιδιά μου συμμετέχουν σε ομάδες εκτός ωραρίου σχολείου, είτε είναι θεατρική, είτε είναι φυσικών επιστημών, θα μπορούσε να δημιουργηθεί και μια ομάδα τοπικής ιστορίας για όσους ενδιαφέρονται. Οπότε να λύσουμε κάποια τέτοια προβλήματα. Και σίγουρα δεν αφορά όλους αυτό που κάνουμε. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια έτσι οικογενειακή εμπειρία. Μια από τις πρώιμες αναμνήσεις του πατέρα μου είναι το πάνδυμο πένθος στην κηδεία του Βενιζέλου. Ήταν 2,5 χρονών όταν ο παππούς μου τον πήρε μαζί του, τον έβαλε πάνω στους ώμους του και στάθηκαν εκεί στη Χαλέπα, κάτω από μια μουριά, να δουν τη μαυροφορεμένη πομπή που προχωρούσε αργά για τον προφήτη Ηλία. Την ιστορία αυτή τη διηγείται ακόμα ο πατέρας μου σήμερα στα εγγόνια του, και πολύ εύκολα γίνεται η μετάβαση στο ιστορικό χθες, αλλά και στις μυθολογίες της δικής μου, όπως φαντάζομαι γίνεται και σε κάθε άλλη οικογένεια. Το χθες συνεχίζει να ασκεί τη γοητεία του στο σήμερα, και αυτή η γοητεία εντείνεται όταν αναφέρεται σε ηγετικές προσωπικότητες όπως αυτή του Ελευθερίου Βενιζέλου. Η πολυδιάστατη εικόνα που προσπαθεί να ανασυνθέσει η ιστορική έρευνα είναι το ίδιο έντονη με αυτή που ο μύθος του ηγέτη αναπαράγει ανά εποχή και ευρεωνίζει μέχρι σήμερα.
Όσο αυτή τώρα η ανασύνθεση οδηγεί σε ιστοριογραφικές τεκμηριώσεις και επιστημονικά συμπεράσματα από τη μια μεριά και αποφεύγει μυθοπλαστικές αγγυλώσεις και στερεότυπα, είναι επιθυμητή και επιδιωκόμενη. Και αυτό πιστεύω αφορά άμεσα όλους τους εκπαιδευτικούς, ειδικά αν διδάσκουν ιστορία. Θυμίζω λίγο το αναλυτικό πρόγραμμα, ότι γενικός σκοπός της διδασκαλίας της ιστορίας είναι η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης. Η ιστορική σκέψη σχετίζεται με τα αίτια, τα αποτελέσματα, ενώ η ιστορική συνείδηση αφορά την κατανόηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων σε συγκεκριμένες καταστάσεις και τη διαμόρφωση αξιών και στάσεων που οδηγούν στην εκδήλωση υπεύθυνης συμπεριφοράς στο παρόν και το μέλλον. Άρα εδώ πέρα μιλάμε για την προετοιμασία του ενεργού πολίτη που συνδέεται με το ιστορικό παράδειγμα. Εν προκειμένου, το ιστορικό παράδειγμα είναι ο Βενιζέλος και η εποχή του. Πόσο όμως ο Βενιζέλος αγγίζει τον ιστορικό ορίζοντα των νεότερων γενεών, των παιδιών και των εφήβων? Υπάρχει τρόπος να πραγματοποιηθεί μια τέτοια προσέγγιση αποφεύγοντας τον κίνδυνο της επιβολής προτύπων, του διδακτισμού και της ιδεολογικής φόρτισης? Ένας προβληματισμός που το Ίδρυμα Βενιζέλος κάτω στα Χανιά είναι έντονος και χρόνια τώρα προσαρμόζει ανάλογα την εκπαιδευτική του πολιτική. Η βαλίτσα που παρουσιάζουμε σήμερα είναι η πιο πρόσφατη πρότασή του προς την κατεύθυνση αυτή. Η μουσιοσκευή ως εκπαιδευτική πρόταση προσφέρει δυνατότητες για εναλλακτικές μαθησιακές διαδικασίες που κινούνται σε δύο άξονες εκπαιδευτικής προσέγγισης. Ο ένας είναι διαχρονικός και αφορά την ιστορική διαδρομή του Ελευθερίου Βενιζέλου και δίνει έμφαση στην εποχή του, παράγοντες που διαμόρφωσαν την πολιτική του σκέψη, ιδεολογικές αφετηρίες και επιρροές. Ο δεύτερος είναι συγχρονικός και αφορά την εκπαίδευση στην ιδιότητα του πολίτη μέσω της απήχησης της κληρονομιάς του πολιτικού άνδρα στο σήμερα, με σκοπό τη διαπαιδαγώγηση στους δημοκρατικούς θεσμούς και την καλλιέργεια δημοκρατικής συνείδησης. Σε αυτή τη βάση καταβάλλεται προσπάθεια να συγκεραστεί η διαχρονική προσέγγιση, κατανοώ την ιστορία, την πολιτική, την έννοια της κυβέρνησης, της διακυβέρνησης, της διαχείρισης των πολιτικών διαδικασιών, ενιολογική προσέγγιση όπως είπε προηγουμένως και η Χαρά, με τη συγχρονική, κατανοώ την ιστοριογραφία, τη διαλεκτική ανάμεσα σε αυτό που λέμε bottom-up και top-down ιστορία, η επίσημη με αυτή που βγαίνει από τους εμπλεκόμενους, η αξιοποίηση των ιστορικών πηγών μαρτυριών, η εφαρμογή σύγχρονων βιωματικών μεθόδων στη διδακτική της. Η επιλογή μας είναι η επιδίωξη μιας συστηματικής συνεργασίας με την εκπαιδευτική κοινότητα προς την κατεύθυνση της αγωγής δρόμων των πολιτών που συμμετέχουν σε κοινωνικά δρόμενα ως κριτικά και ενεργά μέλη και σε σχολεία που επιθυμούν να λειτουργούν ως δημοκρατικές δημόσιες σφαίρες. Μια προσωπικότητα, όπως ο Ελευθέριος Βενιζέλος, δύσκολα μετασχηματίζεται σε γνωστικό αντικείμενο για παιδιά και εφήβους. Είναι αρκετή μια σειρά καταγραφή βιογραφικών στοιχείων, πεπραγμένων και γεγονότων για την ανάδειξη όλων των πτυχών της ιστορικής προσωπικότητας. Και εδώ μπαίνει η έννοια της ιστορικής βιογραφίας, που ως ιστορικό κείμενο παρέχει μια σημαντική αντίληψη της πολυπλοκότητας του παρελθόντος. Στα καλύτερά της είναι ένα καλό ανάγνωσμα. Πόσο παλιώνει, τόσο πιο ελκυστική και ευχάριστη γίνεται. Και αυτό εξηγείται όχι μόνο βάσει της ανθρώπινης περιέργειας, αλλά κυρίως της πραγματικής ανάγκης να γνωρίσουμε ο ένας καλύτερα τον άλλον. Όσο ήμασταν νέοι, πιστεύαμε ότι οι άνθρωποι είναι εύκολα κατανοήσιμοι. Με την εμπειρία βλέπουμε βέβαια ότι αυτή η θεώρηση αλλάζει. Άρα για τη σύγχρονη βιογραφία επομένως είναι αξιοσημείωτο κατόρθωμα να ξεκινήσει με την προϋπόθεση ότι η ανθρώπινη φύση είναι πολυσχηδής. Και ο Βενιζέλος, αν μη τι άλλο, ως προσωπικότητα, είχε πολλές πτυχές. Βιογραφικές αφηγήσεις που εστιάζουν στις εμπειρίες ενός ατόμου μπορεί να είναι πολύ ελκυστικές για τους μαθητές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελούν οι οριακές καταστάσεις της ζωής, οι τραγωδίες όπως λέμε. Αναφέρθηκαν προηγουμένως ο θάνατος της πρώτης συζύγου, οι δολοφονικές απόπειρες ή οι εθνικές τραγωδίες που λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο. Τα τελευταία χρόνια επίσης η πολυμεσική βιογραφία δίνει μια άλλη πτυχή στην όλη αυτή η προσέγγιση, που γίνεται όλο και πιο δημοφιλής, ειδικά ό,τι έχει σχέση με μη κειμενικές μορφές. Έχουν σταματήσει να ακολουθούν τη χρονολογική αφήγηση, συμπεριλαμβάνοντας πολυμεσικά αρχεία, όπου κάθε χρήστης μπορεί να τα περιηγηθεί με τον τρόπο που θέλει. Οι πτυχές της προσωπικότητας του Βενιζέλου μορφοποιούνται και εκφράζονται σε ένα συγκεκριμένο χωροχρονικό πλαίσιο, με το οποίο βρίσκονται σε αλληλεπίδραση. Επηρεάζονται από αυτό και το επηρεάζουν και σχηματίζουν την ιδεολογική του ταυτότητα.
Η ζωή του Βενιζέλου μοιράζεται εξίσου ανάμεσα στο τέλος του 19ου με τις αρχές του 20ου αιώνα. Αρχικά με επίκεντρο το κριτικό ζήτημα, μετά στην Ελλάδα με τις μεγάλες επιτυχίες και τις τραγικές αποτυχίες στις αλυτρωτικές επιδιώξεις, με την αναδιαμόρφωση του κράτους. Η μελέτη αυτού του χωροχρονικού πλαισίου μεγεθύνει το διδακτικό αντικείμενο. Και αν αναλογιστεί κανείς το ευρύτερο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ιστορικογεωγραφικό πλαίσιο, ο ευρωπαϊκός απεικιοκρατικός ανταγωνισμός, το τέλος της Belle Époque, ο καταστροφικός πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, η ανεπιτυχής αναζήτηση σταθερών ερισμάτων στη διάρκεια του Μεσοπολέμου, η άνοδος του φασισμού, τότε το διδακτικό εγχείρημα μεγιστοποιείται. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι από τη στοχοθεσία μας πρέπει να παραλυφθεί αυτός ο προσδιορισμός και η έρευνα του ιστορικού γίγνεσθε, γιατί μόνο έτσι ο μαθητής μπορεί να αντιληφθεί τις αιτίες και τα αποτελέσματα των επιλογών, των αποφάσεων, των δράσεων και των συμμαχιών του Βενιζέλου. Όλη αυτή η προσέγγιση που υπηρετείται με συνέπεια στο σπίτι-μουσείο της Χαλέπας, σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό του ρόλο, πώς μπορεί να χωρέσει σε μια βαλίτσα και να ταξιδέψει προς τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία που το επιθυμούν? Μια ακόμα δυσκολία είναι η κατανόηση του ιστορικού χρόνου. Ο ιστορικός χρόνος είναι ένα νοητικό κατασκεύασμα, ιδέα ανατρεπτική για ένα μαθητή. Δεν είναι ομοιογενής και τον χρησιμοποιούμε ως εργαλείο για να κατανοήσουμε τον τρόπο που τα συγκεκριμένα και μοναδικά ιστορικά γεγονότα σχετίζονται μεταξύ τους. Η μελέτη του ιστορικού χρόνου, για να γίνει πιο προσιτή και ελκυστική στα παιδιά, καλό είναι να συνδεθεί με τα προσωπικά βιώματα, να αντιμετωπιστεί με κριτική σκέψη. Η μέθοδος που επιλέγουμε να είναι ανακαλυπτική και τα εργαλεία μας πολυτροπικά. Όταν καταφέρει το παιδί να συνδέσει το παρόν που βιώνει καθημερινά με το ανεπίστρεπτο παρελθόν, θα μπορέσει όχι μόνο να εξερευνήσει τα ίχνη των ιστορικών γεγονότων, αλλά να τα νοηματοδοτήσει, να τα αξιολογήσει και να τα ερμηνεύσει. Σε αυτή την προσπάθεια λειτουργεί βοηθητικά η πορεία από το σήμερα στο χθες, από τον ατομικά βιωμένο χρόνο του παιδιού ή του εφήβου, σε αυτόν της οικογένειας, με τα πρόσωπα που είναι ακόμα ζωντανά και τα ζει, πιο πίσω στον χρόνο των άλλων, των παλαιότερων, των οικείων, του προπάπου ίσως που δεν ζει πια, έζησε, μην πούμε ότι πολέμησε, έζησε μαζί την εποχή του Βενιζέλου. Ναι, φυσικά, αυτό ισχύει. Εγώ, στο παράδειγμα το δικό μου δείχνω εγώ. Για να φτάσουμε τελικά στον ιστορικό χρόνο του Βενιζέλου που δεν είναι μακριά, είναι κοντινός τελικά. Φυσικά και έχετε δίκιο και αυτή η εμπειρία ως προφορική ιστορία αλλά και ως πηγή ανέβρεσης ιστορικών πηγών είναι πολύ αξιόλογη και σημαντική. Ως αποτέλεσμα της εμπειρίας μας αντιλαμβανόμαστε τον χρόνο με δύο τρόπους, γραμμικά και κυκλικά. Υπάρχει γραμμική πορεία της ζωής από τη γέννηση ως το θάνατο, αλλά και η κυκλική κίνηση των δειχτών του ρολογιού, η αναλλαγή της ημέρας και της νύχτας και των εποχών. Παρά τον ρυθμό της κυκλικής διάστασης του χρόνου, οι περισσότεροι πολιτισμοί, όπως και εμείς, δίνουν έμφαση στη γραμμικότητα. Η ιστορική γραμμή, είτε ευθεία είτε σπυροειδής, εκτείνεται απεριόριστα προς το παρελθόν και προς το μέλλον, και κάπου στη μέση βρίσκεται το δικό μας παρόν, το οποίο βέβαια δεν είναι σταθερό, έχει ασαφή όρια και μετακινείται συνεχώς. Κάτι που έχει να κάνει με την υποκειμενική αντίληψη του χρόνου. Σε αυτό το πλαίσιο, στο χρονολόγιο της μουσιοσκευής, επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε τη θεσμοθετημένη γραμμικότητα, δηλαδή τον ημερολογιακό χρόνο, που αρχίζει από τη γέννηση και τελειώνει στο θάνατο του Βενιζέλου. Και με βάση αυτή να βοηθήσουμε τους μαθητές να εντάξουμε σε ένα ενιαίο σύστημα ετερόκλητες πληροφορίες και να συσχετίσουν μεταβολές, αδράνειες, συνέχειες, διάρκειες, διαδοχές, συγκυρίες, συγχρονισμούς. Αν βάλουμε στην άκρη το διαχωρισμό που έχουμε κάνει μεταξύ στον Βενιζέλο του 19ου αιώνα και τον Βενιζέλο του 20ου, που για λόγους πρακτικούς έπρεπε κάπως να σπάσει αυτό το μακρύ χρονολόγιο, δεν έχουμε κάνει άλλη περιορολόγηση. Επιτρέπουμε στους μαθητές να βάλουν τη δική τους τάξη στο χάος, να συλλάβουν και όχι να αναβιώσουν το παρελθόν με τα αντιληπτικά σχήματα που έχουν διαμορφώσει στο παρόν. Η σημερινή κοινωνία παρέχει τα αντίστοιχα νοητικά εργαλεία και τις πολιτισμικές έννοιες που αναπόφευκτα επηρεάζουν τον τρόπο αντίληψης του παρελθόντος και μπίνουν ανάλογα τα ιστορικά γεγονότα με ένα σύγχρονο ένδυμα. Άλλωστε, η ιστορία του Βενιζέλου, όπως και κάθε τόμο, έχει μικρή διάρκεια και τα γεγονότα που σχετίζονται με αυτή έχουν αφήσει τα ίχνη τους. Αλλά πέρα από τα ίχνη,
Σε ό,τι αφορά τον Βενιζέλο, νομίζω ότι ακόμα υπάρχουν κάποιες ταλαντώσεις που δεν έχουν αποσβηστεί. Δηλαδή φτάνουν μέχρι με την εποχή μας. Διάλεξα εδώ πέρα να σας δείξω πώς τα ΕΛΤΑ τιμούν τον Ελευθέριο Βενιζέλο στην πορεία του χρόνου. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι ο θρίαμβος είναι πολύ πρόσφατο αποτέλεσμα σε μια εποχή που η κρίση ψάχνει να βρει ερίσματα να στηριχτεί. Ο χώρος είναι δομικό στοιχείο της ιστορικής κατανόησης, εφόσον ο άνθρωπος και οι κοινωνίες του εξαρτώνται από τη γεωγραφία του φυσικού τους περιβάλλοντος. Η εξάρτηση αυτή αφορά το τοπικό επίπεδο, το κυρίαρχο εθνικό κρατικό επίπεδο, το επίπεδο πολιτισμού και της ιστορικής περιόδου με υπερεθνικές διαστάσεις και το οικουμενικό επίπεδο, που αυτό είναι περισσότερο ως διδακτική προσδοκία παρά ως ιστοριογραφική πραγματικότητα. Στην περίπτωση του Βενιζέλου, η τοπική ιστορική γεωγραφία εγκυμονεί κάποιους κινδύνους. Η περιχαράκωση λόγω της νησιωτικής ιδιομορφίας της Κρήτης. Εύκολα απομονώνεται η ιστορία της Κρήτης. Η ιδεολογικοποίηση ως αντίσταση στον κρατικό συγκεντρωτισμό ή την παγκοσμιοποίηση. Τα βλέπουμε τα συλλαλητήρια των κρητικών αγροτών. Ή η εξειδανίκευση των τοπικών ριζών για τη συγκρότηση μιας εναλλακτικής συλλογικής ταυτότητας. Ο κρητικός σε σχέση με τους άλλους, αλλά σε αντιδιαστολή με τους άλλους. Είναι κάποιοι. Έτσι, κάποια θέματα τα οποία μας απασχόλησαν. Για να αποφύγουμε αυτούς τους κινδύνους, προσπαθήσαμε η διαλεκτική τοπικού, εθνικού και παγκόσμιου να συνιστά βασικό οργανωτικό πολιτισμικό άξονα της συνθήκης της ζωής του Βενιζέλου. Άλλωστε, ο μακαριστός ο Ειρηναίος, πρόεδρος του Ιδρύματος, έλεγε ότι ο Βενιζέλος δεν ήταν μόνο κρητικός. Και εδώ εμφανίζεται η επόμενη δυσκολία. Το οργανωτικό πλαίσιο του έθνου κράτους λειτουργεί αποτελεσματικά αναφορικά με τη διαπραγμάτευση πολιτικών γεγονότων. Μπορεί όμως να υποκρύπτει και κάποιες σκοπιμότητες, σύνδεσης επιλεκτικών εκδοχών του παρελθόντος για νομιμοποίηση του παρόντος. Αυτό που διαλέξαμε τελικά έχει μια ιδεολογική χρειά και βάλαμε μέσα στη βαλίτσα. Το ανοίξαμε εμείς. Προσπαθήσαμε εδώ να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στην υπέρβαση του εθνοκρατικού πλαισίου. Χωρίς όμως να περιθωριοποιούμε την ιστορία του εθνικού κράτους και να δείσουμε και την επιλογή σε κάθε σχολείο, σε κάθε ομάδα μαθητών, να το πάει όσο πιο ανοιχτά θέλει. Χρησιμοποιούμε τοπικές ενοιολογικές κατηγορίες για να συλλάβουμε τις χρονικές. Ακριβώς επειδή ο χρόνος είναι πιο αφηρημένη έννοια σε σχέση με τον τόπο και επειδή ο ανθρώπινος νους έχει την τάση να μετακινεί το άγνωστο προς το γνωστό. Επιπλέον η χρήση των τεχνολογικών μέσων έχει εξοικειώσει τη νέα γενιά, αλλά και τους μεγαλύτερους με ένα οπτικά συμπυκνωμένο τρόπο παρουσίασης. Μιλάω για τις οπτικοποιημένες πληροφορίες, τα λεγόμενα infographics, κειμενογραφήματα ελληνικά, που είναι διανθισμένα με επεξηγηματικά κειμενά και λέξεις ή αριθμούς που βοηθούν το μυαλό να αποκτήσει μια συνοπτική και ξεκάθαρη εικόνα του θέματος ως απόσταγμα της όποιας ανάλυσης προηγήθηκε. Η μινιμαλιστική εικονική σύνοψη ενός πολύπλοκου θέματος είναι ευκολότερα διαχειριζόμενη και μετατρέψιμη σε γνώση. Τα κειμενογραφήματα, λειτουργώντας ως οπτικές παραβολές, επιτρέπουν επίσης το συλλογισμό και βοηθούν τη μεταφορική σκέψη να διακρίνει νέες και διαφορετικές διασυνδέσεις νοημάτων. Προσπαθήσαμε λοιπόν να απεικονίσουμε τη ζωή και την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου σε ένα infoposter, θα το λέγαμε, γιατί είναι αρκετά εκτενές, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να αλληλεπιδράσουν με τα δεδομένα, να τα τακτοποιήσουν και να καταλήξουν σε προσωπικά ή ομαδικά συμπεράσματα. Ξεπερνώντας τον αφηρημένο χαρακτήρα του διδακτικού υλικού, οι προσφυρώμενες οπτικές ιστορικές αναπαραστάσεις ευελπιστούμε να διαγείρουν τη φαντασία και να κάνουν αποτελεσματικότερη την ιστορική ενσυναίσθηση. Το σοντάνεμα της ιστορίας δηλαδή. Είναι πολύ σημαντικό για την αναγωγή της σκέψης στον κώδικα του άλλου, του άλλοτε και του αλλού. Η ενσυναίσθηση μπορεί να γίνει αντιληπτή είτε ως διαδικασία είτε ως επίτευγμα, μπορεί να είναι συναισθηματική ή γνωστική, που βοηθά την υπέρβαση από την οτροπία της εποχής μας, ενατοποθετώντας τις κοσμοθεωρίες του παρόντος απέναντι σε αυτές του παρελθόντος, ώστε το ξένο και άγνωστο να μετατραπεί σε αναγνωρίσιμο. Η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης εξαρτάται περισσότερο από τη διάδραση και το διάλογο μεταξύ των μαθητών παρά τη διδακτική καθοδήγηση. Βοηθά στην ανάπτυξη της συμβιωτικής κατανόησης του παρελθόντος, δηλαδή τη συνειδητοποίηση ότι μόνο η κατανόηση των ανθρώπων του παρελθόντος μέσα στο δικό τους διαφορετικό πλαίσιο μπορεί να αναδομήσει το παρελθόν. Με ανάλογο τρόπο λειτουργούν οι διαδραστικές εφαρμογές και εκθέματα στο Μουσείο Οικία Ελευθερίου Βενιζέλου και ειδικά στη Σοφίτα.
Με αγωνία περιμένουμε να δούμε αν καταφέραμε τελικά να παγιδεύσουμε αυτό το τζίνι της ιστορικής ενσυναίσθησης μέσα στη μουσιοσκευή. Επομένως, οποιαδήποτε παρατροφοδότηση θα ήταν πολύτιμη. Η έννοια του ιστορικού χρόνου προσεγγίζεται μέσα από ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που το ταμπλό του αποτελεί ένα διπλό infoposter όπως περιγράψαμε νωρίτερα. Πέρα από τη δυναμική της οργανωμένης οπτικής πληροφορίας, καταβάλαμε μία ακόμα προσπάθεια βιωματικής εμψύχωσης, ώστε οι μαθητές να οικειοποιηθούν αποτελεσματικότερα το ρόλο του Βενιζέλου και στην εποχή του. Μεθοδολογικά, η εκπαιδευτική διαδικασία ευελπιστούμε να είναι ευχάριστη, ενδιαφέρουσα και ψυχαγωγική. Δηλαδή, με λίγα λόγια, κάποιες δράσεις που καλούνται τα παιδιά να κάνουν παίζοντας το παιχνίδι του χρονολογίου. Σημαντικά γεγονότα που σηματοδοτούν την πορεία του χρόνου της ζωής του Ελευθερίου Βενιζέλου και συνέβησαν σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο εναλλάσσονται με σημαντικές ιστορικές στιγμές, ιστορικά πρόσωπα και ιστορικές ανακαλύψεις της εποχής του. Στόχος είναι η κατανόηση μιας εκδοχής του ιστορικού χρόνου μέσα από σταθμούς της ζωής ενός ιστορικού προσώπου. Η προσέγγιση αποφεύγει τα μακρά αφηρημένα κείμενα και προτρέπει στη δραστηριοποίηση των μαθητών με εναλλακτικούς και δημιουργικούς τρόπους έκφρασης. Κλείνω με την επίγνωση ότι τα περιεχόμενα της μουσιοσκευής δεν εξαντλούν το θέμα. Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στον τρόπο που οι μαθητές δραστηριοποιούνται ως ενεργά υποκείμενα της γνώσης και η ιστορική γνώση είναι κοινή τους δημιουργία. Η ενεργητική οικοδόμηση της ιστορικής γνώσης επιτυγχάνεται μέσω των ερωτημάτων που οι μαθητές θέτουν στο ιστορικό παρελθόν και της αναζήτησης των απαντήσεων με τη διαμεσολάβηση των ιστορικών πηγών που περιέγραψε προηγουμένως η Χαρά, τις οποίες χρησιμοποιούν ως εργαλεία για την ιστορική τους μαθητεία. Τα βιογραφικά κείμενα, όπως και τα υλικά αντικείμενα και το οπτικό-ακουστικό υλικό, διηγούνται ιστορίες αν τελθούν οι κατάλληλες ερωτήσεις. Κάθε αντικείμενο μπορεί να λειτουργήσει ως τεκμήριο για την κατανόηση της κοινωνίας του παρελθόντος που τα παρήγαγε, αλλά και της κοινωνίας του παρόντος, που τα αντιλαμβάνεται και τα αναπαράγει ως πολιτισμικά ιστορικά τεκμήρια. Αυτή η συνεχής δημιουργία και αναδημιουργία νοήματος, μέσω του οποίου τα σημεία και τα σύμβολα κατασκευάζουν νέα σημεία και σύμβολα, αποτελεί ουσιώδες κομμάτι του τρόπου που αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα και τη θέση μας αυτή. Ίσως έτσι θα καταφέρουμε τελικά να αισθανθούμε μια οικειότητα για την ιστορία, αντί να τη θεωρούμε ένα ακόμα βάσανο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστίες πολλές στο Υπουργείο για την ιδιαίτερη τιμή να ξεκινήσουμε το ταξίδι της επικοινωνίας της μουσιοσκευής σήμερα με την συνάντηση αυτή. Επίσης, πολλές ευχαριστίες στο Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος για την δυνατότητα της συνεργασίας, της δίχρονης συνεργασίας και αυτής της γοητευτικής διαδρομής. Και βεβαίως, πολλές ευχαριστίες σε όλες και όλους εσάς που σήμερα μας τιμάτε με την παρουσία σας και το ενδιαφέρον σας. Η δική μου αποστολή να σας μιλήσω για το ρόλο της μουσιακής έκθεσης για τον Ελευθέριο Βενιζέλο στο σκεπτικό και τη λειτουργία της μουσιοσκευής με τα φιλικοτά των αισθημάτων. Έτσι, αφού παρουσιάσω σύντομα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας σύγχρονης μουσιακής έκθεσης, στη συνέχεια θα σας αναλύσω πώς η μουσιακή έκθεση για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, που φιλοξενείται στην οικία Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου, αξιοποιείται με ευρηματικό τρόπο από τη συγγραφική ομάδα στη μουσιοσκευή, με ευρύτερη όμως παιδαγωγική στόχευση, που θεωρούμε ότι είναι κομβικής σημασίας για την εξέλιξη των μαθητών. Η μουσιακή έκθεση λοιπόν ως αναπαράσταση και αφήγημα. Όλες οι εκθέσεις ως πολιτιστικά προϊόντα είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς από σκόπιμες ενέργειες. Συγκροτείται η συλλογή των αντικειμένων, σχεδιάζεται η έκθεση, γράφονται τα κείμενα, διαμορφώνεται ο χώρος και τοποθετούνται τα αντικείμενα με συγκεκριμένο τρόπο σε συγκεκριμένες θέσεις. Ο σκοπός μιας μουσιακής έκθεσης είναι να αναπαραστήσει το αληθινό,
να δείξει πώς ήταν ο πολιτισμός τον οποίο παρουσιάζει ή το πλαίσιο το χωροχρονικό των εκθεμάτων στην πραγματικότητα. Το θέμα της έκθεσης παρουσιάζεται ως μια φυσική κατάσταση. Οι περιγραφές είναι αντικειμενικές, οι πληροφορίες και οι επιλογές επιστημονικές. Αυτή ακριβώς είναι και η δύναμη μιας μουσιακής έκθεσης. Η συμβολική της δύναμη έγκυται στο γεγονός ότι χρησιμοποιώντας την ουδετερότητα, την αγνότητα της επιστημονικής διάστασης, δημιουργεί ένα μύθο με τη σειρά της, μια αναπαράσταση αυτού που γίνεται αντιληπτό ως πραγματικό. Η σημασία της αναπαράστασης αυτής και η δύναμή της βρίσκονται τόσο στο συμβολικό της κεφάλαιο, όσο και στη δύναμη του ίδιου του μουσείου ως οργανισμού. Μια έκθεση μουσιακή υιοθετεί μια πραγματιστική προσέγγιση, όπου επιλεγμένα αντιπροσωπευτικά αντικείμενα και κείμενα συνδέονται για να δώσουν παρουσία σε κάτι που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, είτε αυτό είναι ένας πολιτισμός που έχει χαθεί, είτε κάτι άλλο. Η διαδικασία κατά την οποία τα αντικείμενα τοποθετούνται μαζί προκειμένου να βγάλουν ένα νόημα αποτελεί αντικείμενο μιας αφήγησης και επομένως μπορεί να γίνει αντιληπτή μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Τα μέσα τα οποία επιλέγονται και η σύνταξη αυτών δημιουργούν τη μουσιακή έκθεση που μεταφέρει γνώση σε συνάρτηση με το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτή γίνεται αντιληπτή, αλλά φυσικά και σε σχέση με τον καθένα που την αντιλαμβάνεται. Η μουσιακή έκθεση ως επιλογή στα περιεχόμενα της μουσιοσκευής που θα γνωρίσετε σε λίγο. Η μουσιακή έκθεση για τον Ελευθέριο Βενιζέλο αξιοποιείται από τη συγγραφική ομάδα ως κομβικό συστατικό της για να εμπνεύσει τους χρήστες εκπαιδευτικούς και μαθητές, να τους ενεργοποιήσει, να τους δώσει το βηματισμό στις δραστηριότητες που θα εμψυχώσουν και θα συμμετάσχουν, να τους ενθαρρύνει επίσης για συλλογικές δράσεις, αλλά και ατομικές και συνθετικές πρωτοβουλίες. Δύο είναι οι σημαντικές ιδέες της ερμηνευτικής, τις οποίες βασίζεται η φιλοσοφία του σχεδιασμού της μουσιοσκευής. Η κατανόηση αναδύεται από μια διαλογική σχέση μεταξύ του όλου και της λεπτομέρειας. Η κατανόηση της λειτουργίας της μουσιοσκευής συνολικά για την παιδαγωγική προσέγγιση του Ελευθερίου Βενιζέλου με βάση τέσσερις ιδιότητές του, άνθρωπος, διπλωμάτης, επαναστάτης, πολιτικός, εξαρτάται από την κατανόηση των λεπτομεριών και των συνδυασμών των συστατικών της. Και το αντίθετο. Η κατανόηση των λεπτομεριών των περιεχομένων της εξαρτάται από την κατανόηση του όλου. Ο εκπαιδευτικός εμψυχωτής, σύμφωνα με την θεωρία της ερμηνευτικής, λειτουργεί ως διαμεσολαβητής, ώστε οι μαθητές χρήστες να αναπτύξουν τα δικά τους νοήματα και ερμηνείες για την ιστορική προσωπικότητα. Το έχετε ήδη ακούσει, θα το επαναλάβω. Η μουσιακή έκθεση αξιοποιείται ως παιδαγωγικό μέσο με διτή στόχευση. Η ομάδα σχεδιασμού, εκτός από την ιστορική γνώση που διοχετεύει με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πακέτο, επιδιώκει επιπλέον να εισάγει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές χρήστες της μουσιοσκευής σε σύγχρονες μεθοδολογικές παιδαγωγικές τακτικές που απαντούν στις σύγχρονες μουσιοπαιδαγωγικές αρχές και υποστηρίζουν τη συνεργατική ανακαλυπτική μάθηση, τον ψηφιακό εγγραμματισμό, την καλλιέργεια της αισθητικής παιδείας, τη διαμόρφωση στάσεων διαβίου διάδρασης με τους χώρους πολιτισμικής αναφοράς, αλλά και γενικότερα την ενδυνάμωση της αμφίδρομης και αμοιβαίας επικοινωνίας σχολείου και μουσείου. Οι μαθητές καλούνται να στήσουν μια μουσιακή έκθεση στην τάξη τους αφιερωμένη στον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον άνθρωπο, τον πολιτικό, τον διπλωμάτη, τον αγωνιστή, πτυχές της προσωπικότητας του μεγάλου εθνάρχη που διαπνέουν κυρίαρχα και την μουσιολογική προσέγγιση της οικίας μουσείου του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα Χανίων. Ο σκοπός είναι διτός, αφενός να εξοικειωθούν με το ρόλο του σύγχρονου μουσείου, που είναι σήμερα επικοινωνιακός και ανθρωποκεντρικός, ως κατεξοχήν κοινωνικό πεδίο μάθησης, όπου δημιουργικές ιδέες, συναισθήματα και σχέσεις, τόσο μεταξύ των ανθρώπων, όσο και μεταξύ ανθρώπων και αντικειμένων, βρίσκουν χώρο έκφρασης και ανάπτυξης και αφετέρου
να βιώσουν διάφορους ενδιαφέροντες ρόλους, διαφορετικούς ενδιαφέροντες ρόλους στο πλαίσιο της ανακαλυπτικής μάθησης, τους ρόλους του ιστορικού, του μουσιολόγου, του επιμελητή, του συγγραφέα, του εμψυχωτή, του επικοινωνιολόγου, του οικαστικού καλλιτέχνη, όλων δηλαδή των επαγγελματιών που συνεργάζονται για την οργάνωση μιας μουσιακής έκθεσης. Σε σύνδεση με την οικία Βενιζέλου, συνολογικό κέντρο της εκπαιδευτικής πολιτικής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Κάπα Βενιζέλος, είναι η πατρική οικία του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα Χανίων, η οποία μετά την ανακαίνιση και την αποκατάστασή της το 2015 λειτουργεί ως ένα σύγχρονο μουσείο ιστορίας και προσφέρει το μέγιστο των δυνατοτήτων της στους επισκέπτες της. Στο πλαίσιο αυτό συλλέγονται, όπως ήδη ακούσατε, και συντηρούνται, μελετώνται και τεκμηριώνονται, εκτίθενται και δημοσιοποιούνται υλικές και άειλες μαρτυρίες σχετικά με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τη ζωή και την εποχή του στα Χανιά, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, σε άλλους τόπους, αλλά και τις αναπαραστάσεις γύρω από αυτόν μέχρι σήμερα. Στο εμβληματικό σπίτι της Χαλέπας, το οποίο κτίστηκε από τον πατέρα του Βενιζέλου, Κυριάκου, το 1880, ο Ελευθέριος Βενιζέλος έζησε σχεδόν τη μισή ζωή του. Το σπίτι αυτό τον συνέδεε με την ιδιαίτερη πατρίδα του και την οικογένειά του και ο ίδιος του είχε μεγάλη αδυναμία. Η σημερινή μορφή του σπιτιού αποκτήθηκε μετά την ανακαίνισή του το 1927, η οποία έγινε με την επίβλεψη του ίδιου του Βενιζέλου, και η αποκατάστασή του, η οποία ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2015, αναδεικνύει αυτή τη μορφή. Οι πρωταγωνιστές του μεθοδολογικό υπόβαθρο της μουσιοσκευής είναι 4 έννοιες κλειδιά, οι οποίες συνιστούν και τους άξονες που συνδέουν και υποστηρίζουν τις δραστηριότητες που προτείνει το σενάριο. Όπως σας είπε και η κυρία Μαρκουλάκη, το αντικείμενο, οι ιστορικές πηγές, ο χρόνος και το εκθεσιακό αφήγημα. Αυτοί είναι οι 4 άξονες που με εμψυχώσεις πρωτότυπων δραστηριοτήτων συνδιαλέγονται για να αναδείξουν την εκπαιδευτική αξία του μουσείου ως κοινωνικού χώρου οικειοθελούς μάθησης μέσω αντικειμένων με τρόπους πολυαισθητηριακούς και καινοτόμους. Η σχολική τάξη διαμορφώνεται σταδιακά από τους μαθητές με την αξιοποίηση των περιεχομένων της μουσιοσκευής σε ένα σύγχρονο μουσιακό χώρο. Μέσα από μια συνθήκη προσομοίωσης που ξεδιπλώνεται ευρηματικά και τμηματικά από το σενάριο, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να βιώσουν την αναδιοργάνωση της αίθουσάς τους με τις δικές τους παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες και να μετατρέψουν το σχολικό χώρο σε χώρο έκφρασης, ανάπτυξης ιδεών και συνεργατικών εφαρμογών. Όλα τα περιεχόμενα της μουσιοσκευής αποτελούν ένα οργανωμένο σύνολο στοιχείων που σχετίζονται λειτουργικά για την επίτευξη κάποιων κοινών στόχων. Η μουσιοσκευή σχεδιάστηκε για να λειτουργήσει συστημικά μέσα από μία διαδρομή που φυσικά επιτρέπει και πολλούς βαθμούς ελευθερίας. Η μουσιακή έκθεση στο τέλος αυτής της διαδρομής, ακολουθώντας τα βήματα του σεναρίου, δίνει αυτή τη δυνατότητα γιατί οι μαθητές ήδη έχουν διαμορφώσει ένα προσωπικό διάλογο με αντικείμενα καθημερινής χρήσης που φέρνουν και μπορούν στη συνέχεια με τις δικές τους ιδέες να συμπεριλάβουν στην έκθεση που θα οργανώσουν. Έχουν γνωρίσει 4 βασικά μουσιακά αντικείμενα που συνδέονται με τις 4 πτυχές της προσωπικότητας του Ελευθερίου Βενιζέλου, εξοικειώνονται με τη φύση και τις λειτουργίες τους κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων που συμμετέχουν και στη συνέχεια θα προσκαλούνται να αξιοποιήσουν ως δομικά στοιχεία της έκθεσης που θα οργανώσουν και θα επικοινωνήσουν. Έχουν προσδιορίσει επίσης δημιουργικές σχέσεις των 4 μουσιακών αντικειμένων με βασικές πολυτροπικές και πολυπρισματικές πηγές που καλούνται να ανοιχνεύσουν και να ερμηνεύσουν για να δώσουν απάντηση σε ιστορικά ερωτήματα που θα τους αποκαλύψουν το προφίλ του ιστορικού προσώπου στο οποίο είναι αφιερωμένη η μουσιοσκευή. Επίσης, έχουν διαχειριστεί συμπληρωματικές πηγές για να τεκμηριώσουν και να ενδυναμώσουν τα μουσιακά αντικείμενα που λειτουργήσαν έως τώρα ως διαμεσολαβητές για την προσέγγιση της ιστορικής προσωπικότητας του Ελευθερίου Βενιζέλου. Άρα, έχει δημιουργηθεί
ο καμβάς της αφήγησης, της μουσιακής έκθεσης και πλέον καλούνται να αξιοποιήσουν όλα αυτά τα μέσα που διαχειρίστηκαν ως εκθέματα προκειμένου να οργανώσουν και να παρουσιάσουν μια πρωτότυπη έκθεση στη σχολική αίθουσα που επιδιώκει να επικοινωνήσει με επισκέπτες όχι μόνο από όλο το σχολείο και έξω από την τάξη και να συνθέσει την προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών επιμελητών με την εμπειρία και τα ενδιαφέροντα των νέων επισκεπτών, συμμαθητών ή και γονέων. Η συστημική σκέψη είναι μια μέθοδος που επιτρέπει να διακρίνει στο σύνολο. Αποτελεί ένα πλαίσιο αναγνώρισης σχέσεων αντιμεμονωμένων πραγμάτων, προτύπων μοτίβων αλλαγής, αντιστατικών φωτογραφιών. Η ψηλή πολυπλοκότητα που αντιμετωπίζουμε σήμερα καθιστά τη συστημική σκέψη ακόμα πιο απαραίτητη. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον σχετικά με τις μεταγνωστικές διαδικασίες και το ρόλο που διαδραματίζουν στη μάθηση. Οι έρευνες έχουν αποδείξει ότι η μάθηση βελτιώνεται όταν υιοθετούνται μεταγνωστικές στρατηγικές. Γι' αυτό το σύγχρονο σχολείο οφείλει να έχει ως στρατηγικό εκπαιδευτικό στόχο την καλλιέργεια των μεταγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών, βελτιώνοντας τον τρόπο σκέψης τους και επομένως την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται σε ερευνητικά ζητήματα. Έχουν προταθεί πολλοί ορισμοί σχετικά με την έννοια της μεταγνώσης. Ωστόσο, όλοι οι ορισμοί δίνουν έμφαση στο ρόλο της ανακεφαλαίωσης και της ρύθμισης των γνωστικών διαδικασιών. Κατά τον Φλαβέλ, το μεταγιγνώσκιν είναι το γιγνώσκιν του γιγνώσκιν, που παρακολουθεί και ελέγχει το περιεχόμενο και τη λειτουργία του γιγνώσκιν. Είναι διεργασίες που εφαρμόζονται επί του γιγνώσκιν. Η ενημερότητα για το τι σκεφτόμαστε και πώς εξελίσσεται η γνωστική επεξεργασία καθώς διαχειριζόμαστε ένα σχέδιο εργασίας. Είναι το πώς και το γιατί. Σύμφωνα με αυτόν, η μεταγνώση περιλαμβάνει τρία είδη σκέψης που πραγματοποιεί το άτομο. Σκέψεις για την προϋπάρχουσα γνώση του, δηλαδή για τη δηλωτική γνώση, σκέψεις για τις τρέχουσες διαδικασίες, δηλαδή για την διαδικαστική γνώση, και σκέψεις για τον εαυτό του και τους άλλους ως προς τις ικανότητές τους στο γνωσιακό επίπεδο ή και συναισθήματα που βιώνει για μια διανοητική εμπειρία, μεταγνωσιακές εμπειρίες, αυτορύθμιση. Η έκθεση, η μουσιακή έκθεση, αν δεν παραλυφθεί ως διαδικασία από τους χρήστες της μουσιοσκευής, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για άσκηση και των τριών αυτών ειδών σκέψης. Είναι επίσης μια πολύ καλή ευκαιρία για δημιουργική έκφραση. Η δημιουργικότητα καλύπτει τις πιο χαρακτηριστικές ικανότητες των ατόμων, οι οποίες εκδηλώνονται με την εφευρετικότητα, τη σύνθεση και το σχεδιασμό. Η συγκλίνουσα σκέψη περιλαμβάνει τους στόχους για μια ενιαία και σωστή λύση σε ένα πρόβλημα, ενώ η αποκλίνουσα σκέψη περιλαμβάνει ένα σύνολο από πολλαπλές απαντήσεις. Η αποκλίνουσα σκέψη είναι αυτή που χρησιμοποιείται ως το συνώνυμο της δημιουργικότητας. Οι επιλογές της εκθεσιακής μικροκλίμακας που καλούνται οι μαθητές να πραγματοποιήσουν, κάθε μια και όλες μαζί, λειτουργούν ως πρόκληση για σχεδιασμό, επινοητικότητα, σύνθεση, χειρισμό υλικών χώρου, διαχείριση λύσεων για την προβληματική του χώρου σε μια νέα συνθήκη διαφορετική από εκείνη που χειρίζονται συνήθως. Έχουν να δημιουργήσουν μια τρισδιάστατη ιστορική αφήγηση που ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι ελκυστική σε εκείνους που δεν γνωρίζουν και έχουν την υποχρέωση να εμπλέξουν τον επισκέπτη ως όλον, να απευθύνεται η έκθεση στο σώμα, στο πνεύμα και την ψυχή και να δημιουργήσουν στους επισκέπτες μια αίσθηση ασφάλεια, να προκαλέσει πνευματικές επεξεργασίες και να τους προσφέρουν μια ψυχολογική άνεση και συναισθηματική ευχαρίστηση. Αυτά είναι τα ζητούμενα μιας σύγχρονης μουσιακής έκθεσης και είναι και φιλόδοξος ο στόχος που έχουμε θέσει για τους μαθητές μας μέσα από αυτή τη διαδικασία. Η έκθεση θα πρέπει να προκαλεί μια αποτελεσματική συνήχηση ανάμεσα σε σωματικές αντιδράσεις και ιδέες και στο σημείο αυτό θα πρέπει να λειτουργήσει για τη μαθητική ομάδα ως πρόκληση δημιουργικότητας με τους απαραίτητους βαθμούς ελευθερίας.
ως κυρίαρχη λειτουργία του μουσείου σε αυτό το εκπαιδευτικό πακέτο αναγνωρίζεται η επικοινωνία, η οποία ταυτόχρονα, νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι, αποτελεί βασικό στοιχείο κάθε παιδαγωγικής διαδικασίας. Έτσι, οι μαθητές μας μειούνται μέσα από όλες τις δραστηριότητες που προτείνονται από τη μουσιοσκευή σε συνεργατικές διαδικασίες οργάνωσης, ταξινόμησης, τεκμηρίωσης, δημοσιοποίησης, έκφρασης μέσα από τη λειτουργία των ομάδων που αλληλεπιδρούν. Επιπλέον, μέσα από τις μεθοδολογικές προτάσεις του σεναρίου, βιώνουν την αλλομέλεια σε τακτά διαστήματα, ώστε να ανατροφοδοτούνται και να αναπτύσσουν δεξιότητες αναστοχασμού, μεταγνώσης, ενσυναίσθησης, καθοριστικές για τη σύγχρονη παιδαγωγική διαδικασία. Το συγκριτικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης μουσιοσκευής εστιάζεται στο συνδυασμό ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης και στην προσέγγιση της διδασκαλίας όχι ως ομοιόμορφο σύνολο τεχνικών χειρισμών αλλά ως ένα δυναμικό πεδίο αλληλεπίδρασης. Η συγκεκριμένη μουσιοσκευή δεν περικλεί απλά ένα σύνολο ελκυστικών αντικειμένων αλλά κυρίως εργαλεία σκέψης και κριτικής ικανότητας, αφορμές για δημιουργική μάθηση. Προτείνει χειροπιαστές και δοκιμασμένες προτάσεις διδακτικής μεθοδολογίας, αλλά με την προοπτική ο εμψυχωτής να τις ξεπεράσει και να τις προσαρμόσει στο διδακτικό του ρεπερτόριο, αλλά και στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της ομάδας του. Μάλιστα, όσο πιο γρήγορα και πιο δημιουργικά υπερβεί αυτό το αρχικό υλικό, υλοποιώντας τις διδακτικές αρχές που επενδύθηκαν σε αυτό, με εναλλακτικούς τρόπους, τόσο πιο επιτυχημένη θα πρέπει να θεωρηθεί η χρήση του. Το συγκριτικό της πλεονέκτημα δεν έγκυται τόσο στην ποικιλία των συστατικών της, όσο στη δυνατότητα ανοιχτών επιλογών από τον ερμηνευτή και στην ανέρεση της χειραγώγησης της διδακτικής διαδικασίας από ένα απαραβίαστο πλαίσιο συγκεκριμένων και προκατασκευασμένων διαδρομών. Οι δραστηριότητες, η χρήση των αντικειμένων, οργανώνονται και προκτείνονται στη μουσιοσκευή με σκοπό να τροφοδοτήσουν τη σκέψη και να αναδείξουν ποικίλους τρόπους έκφρασης και επικοινωνίας. Η δόμηση ουσιαστικής γνώσης διασυνδέεται με την κριτική σκέψη εξάλλου. Κριτική σκέψη και γνώση από κοινού αναπτύσσονται όταν παρέχεται στα άτομα η δυνατότητα παραγωγής πρωτότυπου λόγου, πρωτότυπης προσέγγισης και ερμηνείας στοιχείων της πραγματικότητας σε πλαίσιο αποδοχής εναλλακτικών ερμηνεών καθώς και της γενικότερης θεμελιώδους αρχής κάθε επιστημονικού εγχειρήματος ότι βάση κάθε νέας γνώσης είναι ένα νέο ερώτημα και ότι κάθε νέα γνώση είναι ανοιχτή σε έλεγχο, τροποποίηση, ακόμα και ανέρεση υπό το φως νέων ερωτημάτων και νέων δεδομένων. Με αυτό το σκεπτικό, επιδίωξη της ομάδας σχεδιασμού της μουσιοσκευής είναι η έμφαση στην ποιότητα της γνώσης που μπορεί να δομηθεί με βάση την επεξεργασία ερωτημάτων μάλλον, αντί με την παροχή κλειστών απαντήσεων, με την παραγωγή πρωτότυπου λόγου και το διάλογο, με βάση το δημιουργικό νου των υποκειμένων, ο οποίος ανατροφοδοτεί και ανατροφοδοτείται από τη φαντασία και κάθε σωματική, αισθητηριακή, συναισθηματική, ψυχική και κοινωνική ικανότητά τους. Αν κάθε ομάδα, κάθε χρήστης ανακαλύψει στο πακέτο στοιχεία που τον ενδιαφέρουν και θα ήθελε να δοκιμάσει να τα ενεργοποιήσει με το δικό του σενάριο και δικές του προεκτάσεις, εκτός από εκείνες που προτείνονται ενδεικτικά, η μουσιοσκευή έχει εκπληρώσει απόλυτα το σκοπό της δημιουργίας της. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Λοιπόν, τα περισσότερα από αυτά που είπαμε θα τα βρείτε και στον οδηγό της μουσιοσκευής και εδώ ξεχάσαμε να ευχαριστήσουμε την δημιουργική ομάδα των Beatroot, οι οποίοι μετουσίωσαν όλη αυτή τη σκέψη και τη φιλοσοφία και την προσπάθεια σε υλικά αντικείμενα τα οποία έχουν μια ιδιαίτερη αισθητική. Νομίζω το αποτέλεσμα εμάς μας ικανοποιεί, ελπίζουμε και τους υπόλοιπους.
Θα δεχτούμε κάποιες ερωτήσεις τώρα και μετά θα βγούμε για ένα διάλειμμα, για ένα καφέ. 12 η ώρα θα ξεκινήσουμε το βιωματικό εργαστήριο. Μπορούν τα πράγματα, κάτι μου είπες, Ρία, τι μου είπες για τα πράγματα, να τα αφήσουν εδώ. Όχι, όχι, άλλο. Άλλο. Α, άλλο, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, κάποια ερώτηση, κάποια τοποθέτηση, κάποια σκέψη. Να σας παίρνει το σύστημα καταγραφής. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση που μας κάνατε. Ήθελα να ρωτήσω, έχει εφαρμοστεί πιλωτικά σε κάποιο σχολείο ή μουσεοσκευή? Είναι τελείως πρώτη φορά που παρουσιάζεται? Η μουσεοσκευή περιλαμβάνει εφαρμοσμένες δραστηριότητες σε εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος, κάποιες από τις δραστηριότητες. Το σύνολό της η μουσεοσκευή εφαρμόζεται σήμερα πρώτη φορά στους εκπαιδευτικούς με μέρη της δοκιμασμένα, δηλαδή το κομμάτι με τα αντικείμενα, η προσέγγιση, η μουσιακή έκθεση που φτακιάζεται στο τέλος, έχει εφαρμοστεί ήδη σε εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος. Γιατί η μουσιοσκευή μεταφέρει την εμπειρία μας από τις βιωματικές μας δράσεις, οι οποίες ήδη εφαρμόζονται στο μουσείο. Και βέβαια είναι μια εξέλιξη αυτού, γιατί είναι αποτέλεσμα συνεργασίας διεπιστημονικής ομάδας. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό καφέ. Όσοι θα συμμετέχετε στο βιωματικό εργαστήριο, έχετε δηλώσει και γνωρίζετε ότι συμμετέχετε, θα πρέπει να υπογράψετε δίπλα στο χαρτί που θα κυκλοφορήσει τώρα. Για τους υπόλοιπους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, ο καφές ήταν από εκεί.